να προσέχετε, να πλένεστε, να ενυδατώνεστε και να μην είστε μηνιέπε. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέγαμε. Bye! Γεια σου Ζάξ, γεια σου Ντε. Αλλό, αλλό. Αλλά. Πού είναι τα κομμάτια. Τα κομμάτια. Μία να βίδα. Ας σου θέλω και σου πλάι. Και επίσης θα προσθέσω εγώ, όταν καθαρίζεστε στην τουαλέτα, να μην χαϊδεύεστε πάνω από τρεις φορές. Γιατί πάνω θέλω εσύ. Και παίξε μου. Ρίτα, ευχαριστώ πολύ για το Ριντάκι, καλώς ήρθατε, τι κάνετε. Γεια σου, βρήκαμε. Ακυραμάρου, Μορτάλ και Κούρος, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, μάγκες, σε ένα ακόμη live stream αυτού εδώ του καναλιού. Αυτού εδώ του καναλιού. Του τίμιου λαϊκού που σέβεται για σας, προνοεί για σας, μαγειρεύει. Και σας μαθαίνει να μην είστε άσχετοι και να ξέρετε να τότε σαν άνθρωπο. Εντάξει, μερικοί κάνουμε και βίντεο και παραμένουμε άσχετοι, αλλά τι θα κάνουμε. Αυτά έχει ζωή. Τι άλλο θέλει κανείς από τη ζωή. Λίγο πάει. Καλά, μου είχε ξεκολλήσει αυτό τώρα. Γεια σου, Φρίξο. Το φαΐ από Μαδαγασκάρη, είπαμε. Ναι. Πώς το είπε. Καλώ ήρθατε. 357. Αυτό το μαχαιράκι σου. Καλά. Και αυτό το δικό μου. Είναι η λεγόμενη διαφορά μεγέθους. Δεν σου δίνω παραπάνω γιατί είσαι άσχετος. Κάτσε, παίρνω στα νοσοκομεία. Κάτσε. Θα μαγειρέψουν ή θα κάνουν review, δεν κατάλαβα. Εγώ θα μαγειρέψω, θα κάνεις review. Α, οκ. Απλά σου έβαλα, μα θες να κόψεις κάτι, να περάσει η ώρα. Α, οκ. Να βοηθάω τώρα. Ναι. Μαυρόγα το Θοδωρή πήγε στην Τούμπα και δεν κερδίσαμε. Έχω σαν αστείο που δεν μπορείτε να βάλετε κονσέρβα στο κουτσό του Μάρι, ρε. Το μάτς το είδε. Όχι, αφού ήμουν έξω κανείς. Ήταν σούπα. Πενταπλάσιο μπάτζετ, δεν είναι δεν βγήκε. Α, έβαλε κόλλο πάνω, ξοκυρώσαν και εγώ. Γεια σου, Ανέστη. Πενταπλάσιο μπάτζετ το πάνω και δεν μπορείτε να βάλετε ένα κόλλο. Αλλά. Δηλαδή τώρα είναι εδώ πέρα ο Σπύρος, χρόνια streamer με εξοπλισμό εδώ κτλ. Πάει ένα νέο streamer και πιάνει για views. Και ο Σπύρος θέλει. Βασικά ο Σπύρος. Εγώ φταίω. Ναι, αυτό λέω. Ο Σπύρος θέλει. Άρα εσύ φταίει. Δεν είναι για σήμερα. Φίλοι μου, καλή, καλή μου φίλη, γεια σας. Φίλοι μου, καλή, καλή μου φίλη. Καλή, εγώ τι φτιάχνουμε, αμοιβιέ. Γιατί ούτε το ξέρει, θα φτιάξει. Φτιάχνουμε κάνικε. Τι είπα. Σου λε Αμερικάνικε. Και τώρα θα είσαι με σκοτέ που θέλει και πετάει. Μάγκε, περιμένω εδώ και τρει μέρε, τέσσερι να πιάσουμε sub goal. Να ανεβάζουν το στρίπ με μοσχοτέλι χρυσάγγελο. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν οι μοσχοτέλι. Δεν θέλετε. Δεν θα τα πειράζει κανένα πρόβλημα. Στα χέρια μα. Εκεί να μείνει ο Βασίλη του Σκιό. Λοιπόν, θα ξεκινάω να σου βγάζω υλικά μέχρι να, να καταλάβει τι θα μαγειρέψουν. Okay. Εντάξει. Και όσο ο Σπύρος βγάζει υλικά, πατάτε θαυμασικό go, κατεβάζετε ένα game για να σα φορτάρετε όσοι δεν μπορείτε με οικονομικό τρόπο. Τα λέω σωστά, δάσκα. Ναι, ναι, ναι. Κατεβάζετε το game, όσα και καμπάκια είναι, μην ρωτάτε, κατεβάζετε εσεί και έτσι βοηθάτε ανεπανάληπτα. Ειδικά όσο δεν μπορείτε οικονομικά να βοηθήσετε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτα υλικά. Δύο line. Οπ, δύο line. Δεύτερο υλικό. Μια κουτσούμπα, όπω λένε τέτοια. Μια κουτσούμπα. Άνυφο, όχι, σέλινο. Παραλίγο αμερικό. Μαϊντανό. Μαϊντανό, οκ. Τρίτο υλικό. Εκτός αν είναι. Τέλος στην πολιτική, πότε θα κατέβεις. Τι είμαι, γεια σου Ανέση. Γεια σου Φάμπιο. Έλα και που είσαι, θα είσαι κατά τις 10 στον τρόπο. Εγώ. Να κάνω τι. Λοιπόν, τα συμβόλαια τελειώσαν. Τι είναι αυτό. Πιπεριά, τσίλι. Έχω χαλαπένιο. Μπράβο. Γεια σου Έλληνα. Αυτό εδώ το πιπέρα. Πόσους κωδικούς θα κάνουμε σήμερα. Ένα κωδικό θα κάνουμε για λίγο. Θα είναι barcode για την ακρίβεια. Και θα έχει μέσα το τσιπάκι που έχουν ταυτότητα. Αυτό μπορούσα να συνεχίζουμε. Δύο αβοκάντο. Ωχ! Το έπιασα αβοκάντο. Αβοκάντο. Γεια σου GNS. Η παιδιά Lock TSL. Αυτό τι είναι. Αυτό πρέπει να είναι και το καφέρι. Και αυτό εδώ το γιαουρτάκι. 5% θέλω το παχύνι. Συνεχίζουμε. Εδώ. Και αφήσει εδώ οι ντοματούλίτσες. Ντοματούλίτσες που αφήσει. Ωραία, φίλε, αυτό είναι. Ντοματούλα. Γιαρμάς. Τι γιαρμάς. Ροδάκινο, πώς το λες. Ναι. Συλλαγή τέτοιε. Τα λέμε διάφορα τέτοια. Όντω. Μάγκε, αυτό εδώ είναι. Όταν ξεκινά συνεργασία με το Σπίνα, αυτό εδώ είναι κατά τη διάρκεια τη συνεργασία. Να ξέρετε το πριν και το μετά. Αυτό εδώ είναι μετά από ένα χρόνο που έχουν ζαρώσει. Λοιπόν, και αυτό.
Και αυτό το φρέσκο, ξέρω και μηδάκι, κόκκινο, λευκό, κόκκινο. Κόκκινο. Ναι. Μια χαρά. Easy, Mexican, κάτι με κοτόπουλο. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Γιαναρού. Καλησπέρα. Για να σκεφτώ λίγο. Τα έχω φέρει όλα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μπαμ. Εσύ σκεπάμε την μπαμ. Γαρδούμπα. Τα σκεπάμε την μπαμ. Ντονέα. Γιατί νιώθω ότι κάτι ξεχνάω. Φέρτε μου ζουρλό μαντρία, έχω τρελαθεί. Κι εγώ με. Μίμη. Κι εγώ με. Κι εγώ με. Κάνω ένα τσιγάρο παρέ και φεύγω δουλειά. Καλή δουλίτσα, παλκοχόλη. Κάνω ένα τσιγάρο και φεύγω. Το έχω ξαναδεί το έργο. Τι φτιάχνουμε. Πιέμε τα χέρια σου. Ναι. Όλα τα όλα, όλα. Γεια σου, Λόρντ. Γεια σου, παλκοχόλη. Για να ρου. GNS θα περιμένει. Γεια σου, τον Μπελίτο. Κάνω ένα τσιγάρο και φεύγω. Το έχω ξαναδεί το έργο. Πάμε να αλλάξουμε μπαταρία μου. Μη ρουφάς. Μη ρουφάς. Γιατί δεν έχεις μπαταρία. Και να θες να ρουφάς δεν μπορείς. Ελπίζω να έχει κάτι για να ρουφήξει ο Τέο. Το βρήκε. Καλησπέρα μάγειρά μας. Καλησπέρα κότε. Το βασικό μας υλικό είναι αυτό για σήμερα. Παρακαλώ παρουσίασέ το. Όπως ξέρεις, έχουμε ένα σμιτσελάκι φυρινό. Σωστά. Ναι, πάρω λίγο. Πάρω λίγο αφενικό. Μουά μοσχάρι. Όχι, το μοσχάρι το κρατάμε. Α. Πάμε να βρούμε τώρα τι στο μπούτσο κομμάτι είναι αυτό. Ναι. Όχι, δεν θα έρθει σήμερα πριν. Θα μου πεις πώς να είναι σμιτσελ αφού δεν είναι περασμένο από τη μηχανή. Εκ πρώτης όψεως πήγε εκεί το μυαλό μου. Εκ δεύτερας πήγε για νουά μοσχάρι. Ποντίκι. Όχι, ούτε ποντίκι. Ούτε νουά. Τι κόπο είναι αυτό. Κοίτα, θα με ξεφτυλίσεις, οπότε δεν σου... Πες, δεν ξέρω. Τι να σου πω, όλες σκοπές. Ωραία. Λοιπόν, γεια σου Λό. Γεια σου Ιρωσίν. Αυτό είναι, παιδιά, flank steak Uruguay's. Χιν. Το βρήκανε στο chat, μπράβο. Χιν. Επίσης το λένε και μπαβέτα. Μπαβέτα. Ναι, βέβαια. Δηλαδή σήμερα θα είμαι μπαβέτα. Μπαβέτ. Την οποία θα τη χάνω πώς. Λοιπόν, δεν σου έχω δείξει τα τελικά ακόμα. Α, τα δύο τελευταία. Για να κλείσει το παζλ. Καλό το παζλ. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο τελευταία υλικά. Μάγκες, τι μπορεί να πάει λάθος με αυτά εδώ. Δηλαδή, ό,τι και να βάλεις μέσα, πολύ δύσκολο να φύγει. Νομίζω πλέον καταλάβαμε όλοι τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε τορτίγες. Mixed τριών παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι κατά το ίμιση συντελεί θα είναι τέλεια. Και El Sabor Wraps, original heavy dye, 6 τορτίγες. Με λίγο πέρα να είναι μέσα για να κάνουν. Ναι, okay. Τιμον, οπότε έχουμε τορτίγες με flank steak. Θα φτιάξουμε μια ωραία σαλτσούλα από το αβοκάντο. Και μια σάλτσα με τα υπόλοιπα. Τι είναι η σάλτσα? Η σάλτσα είναι ψιλοκομμένα τετραγωνάκια διάφορα υλικά. Τα οποία γίνονται έτσι σαν γαρνίρισμα για να μπει μέσα στη τορτίγια. Αληφή δεν θα είναι, θα είναι σάλτσα. Όχι, αληφή θα είναι η σος από κάτω. Θα αποκαλύψω κάτι από τον πεσιάρο που λέω. Σε μια φορά κάνω κάτι για να τριγκάρω τον κόσμο. Άρα το πεσεπίδε αληφή. Ένα από αυτά ήταν που έβαλα σου βιντεάκι με τον Πέτρο αληφή. Για να σε κράξω το, την αληφή. Το έγινε από κάτω. Δεν είναι λίγο. Τελικά ποια ήταν η καλύτερη αληφή, η κοπανιστή. Κοπανιστή ή τροκαφέδι. Όχι, κοπανιστή. Γιατί? Τι παιδιά φλόρι, είναι σκελίδι. Ναι, αλλά τροκαφέδι δεν ξέρω, είναι πιο clean. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι υπάρχουν. Τζανίτσα, ένα refresh στο stream για να σου το βγάλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βέρνα μου. Thank you. Παρακαλώ. Υπάρχουν refresh για παιδιά, για έφηβους και για άντρες. Ξεκινάμε τα βασικά. Η τυροσαλάτα είναι για παιδάκια. Είναι για παιδιά. Είναι για αυτό που θα πάρει στο κούτσι, θα πάρει το χάπι σου. Θα πάρει στην παιδική χαρά κτλ. Και μετά έχουμε να ξεχωρίσουμε αυτές που είναι για εφήβους και αυτές που είναι για άντρες. Τώρα, άμα η τροκαφέρα. Κοίτα, άμα βγάζει τροκαφέρα η οποία πρέπει να καίει γάματα, αλλιώ είναι τροκαφέρα. Πολύ αντρική σαλάτα είναι και το τζατζίκι που πρέπει να καίει και αυτό. Και η μελιτζάνο σαλάτα. Μελιτζάνο σαλάτα. Όχι με τι μαγιονέζε και αυτά. Όχι, με τσίτα σκόρδο. Την αγιορίτη. Πώ λένε. Λοιπόν, αυτό ψυγείο. Αυτό ψυγείο. Αυτά εδώ στην άκρη για να ξεκινήσουμε να κόβουμε, να πλένουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Αυτά το ψυγιάκι. Αυτά έξω και αυτά έξω. Τέλεια.
Το κρυατάκι μας θα αφήνουμε εδώ να ζεσταθεί, να πάει η θερμοκρασία του δωματίου. Θα σε ακόμη φύγεις. Θα το κάνω μασάζ. Θα φάμε πάνω με το είναι μαγείρε μαλακό φουλ. Θα φάμε για... Σεξουαλ χαράζον. Α, χαράζον λες. Γεια σου, Σλόμπλο, καλησπέρα. Χαράζμεν πάλι σήμερα, χαράζμεν. Λοιπόν, τι θέλω τώρα, πρώτη κίνηση, από κάτω. Πάρε ένα σιένα εγώ, ξανακόψε από κάτω. Πάλι μου είπε το πέρα από κάτω. Τέο, εσ το βίντεο με τις καντίνες. Εσ. Α, μη σποϊλάρε, θα το δούμε μετά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για να δω πώς ξέρετε να το κόψεις. Περιμετρικά, ναι. Ξεκινάμε. Περιμετρικά, κόψεις μου. Αν είναι και το βλέπω. Ναι, είναι γεγονένο. Αυτά είναι. Άμα έχεις άλλο που ξέρει, τι να το κάνεις στον άλλο που δεν ξέρει. Είναι όλα εύκολα. Δεν τα ξέρεις. Δέωση, δίχει άλλο προς τρία. Τι είπε ο άλλος. Και αυτό εδώ. Και αυτό εδώ το αβοκάντο. Το αβοκαντάκι. Λιγωμένο. Εν τω μεταξύ, τώρα που είναι αβοκάντο, μου θύμισε αυτό με τους διαπροσωπούς. Πήγα σε ένα μαγαζί. Έψαχνα κάτι που βοηθάει στον νεκρό, επειδή τώρα ξεκινήσει τις ρυθμίσεις προπονήσεις. Μα τα άκουσα για σένα, αλλά... Αστεία πράγματα. Μπορεί να γίνεται, ναι. Που πουλάνε, λέει και GMA, έχει είναι ένα συμπλήρωμα που έχει μαγνήσιο. Πάλι μαλακίες δηλαδή, τρώμε. Ναι, κάτι ακόμη και Β6, βιταμίνες. Αυτά δεν κάνουν κακό. Αυτά είναι έξτρα που τα παίρνεις, συμπληρώματα. Ναι, κακό δεν κάνουν. Άμα παίρνει μαλακίε. Ναι, αυτά δεν τα παράγει ο οργανισμό, είναι που τα παίρνει. Δεν γίνεται να τα παράγει, πώ το μπορούσε να το παράγει. Το μαγνήσιο δεν το παράγει. Δεν πρέπει να το αυτό είναι, το πάει ή δεν το παίρνει από την τροφή. Ναι, γιατί όταν κάνει πολύ γνωστή και υδρώνει πάρα πολύ, από την τροφή αυτά φεύγουν και πρέπει να τα αναπληρώνει. Ωραία, κάτσε φάει. Ναι, πρέπει στην τροφή που να έχει το μαγνήσιο. Α, δεν ξέρω. Δεν δουλειά μου. Τέλο πάντων, και πήγα εκεί και φίλε βλέπω. Πήγα σε ένα συμπότσα που έχει συμπληρώματα κλπ. Έχουν 1500 δυο μαλακίε με σιρόπια. Σιρόπι καραμέλα, σιρόπι μπάμπι, σιρόπι τουίξ. Ναι, να μάθω σιρόπι τι γουστάρει. Και όλοι οι διατροφικοί που παίρνουν τέτοια, εγώ του λογοριδεύω γιατί προτιμώ το φαΐ. Ναι. Βλέπω εκεί πέρα, πήγαινε εκεί πέρα. Έπαιρνε πρωτεΐνη, κρεατίνη, σιρόπι τάδε. Σιρόπι τάδε, βρώμη με γεύση. Αυτοί δεν τρώνε φαγητό, τρώνε μόνο μαλακίες από τότε. Τρώνε μόνο σκόνες. Μπάρα πρωτεΐνη, τάδε. Ο άλλος πήγε πέρα, έσχασε κανένα από το 50 ευρώ για θέλει μια εβδομάδα. Τι κάνουμε, ρε φίλε, πού τα βγάλουμε. Λεύτηνα, αρχίδια. Τι είπε. Το μαύρο μου κόβει. Λοιπόν, καταρχά θα πιούμε κάτι. Ό,τι μου σάρει. Εσύ τι θε. Έχω. Έχω νερά, ξέρει ότι είμαι. Έχω νερό. Έχω. Έχω τσίπουρο. Έχω λικέρ. Νεράκι. Και μετά από το φάκι το βλέπω. Δεν υπάρχει λόγο να μέρει στο μάχη. Πώ θα μα ανοίξει η όρεξη. Εσύ αυτό δεν θα ανοίξει όρεξη. Θα τσιμπήσουμε λίγο έτσι για αποθέτη. Είναι ήδη ανοιχτή. Καλησπέρα, εγώ καλησπέρα, Μάγκη. Γεια σου, Μάγκη, γεια σου, Μπουλούκο. Καλησπέρα σε όλου, Μάγκη. Ποιε δεν ανοίξει όρεξη. Μια άλλη σου, Μάγκη. Καλησπέρα, Λάγκη, καλησπέρα, Σάντο. Ό,τι τέλεια έκπληξη, τέο καρδούλα. Γεια σου, Μπουλούκο, γεια σου. Καρδούλα, τώρα μην αφήσουμε τα γλωσσόφυλλα. Εντάξει, για πιο φιλικά. Ο Κασελάκη βγήκε χθε πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε όλα επιτρέπονται. Κοίτα, αν δεν είναι να φάμε κανένα διορισμό, να φάμε κανένα περίεργο κονδύλι, κανένα τέτοιο. Είναι καιρό παιδί. Τρώμε και τίποτα παραπάνω. Τι είπα! Είναι καιρό παιδί. Τέσσερα δάχτυλα παραπάνω. Παραπάνω να ρούχα, ξέρετε. Μάλιστα και. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και πάω. Α! Με τα χάπια μου. Και το σάρα. Σαμάτα με χέρι για δύο σου διάκι με τον Μπέκρο έχει μυρίσει σε ολικέ θερμίδε. Σταύρο, ποιο είναι ο Σταύρο. Α, Σταύρο με το χέρι στην τελική. Σταύρο. Τι φτιάχνω να το κάνω πιν. Τορτίγε με φλανκ στέικ. Κύριε, πώ έχω δει με το μαχαίρι που το κάνει έτσι και καλά. Ναι, ναι. Για να πάρει το κουμπούτσι. Μπράβο. Έλα. Και να φέρω και ένα κουταλάκι για να βάλω το μέσα. Ή έχει κάποια άλλη πατέντα. Μα ναι. Αν και νομίζω θα βγαίνει πολύ εύκολα. Άμα είναι όριμο, ναι, βγαίνει. Easy peasy. Κάτσε, θα δώσω ένα να την γράψω. Σήμερα μάγκε είναι και εκπαιδευτικό που χαρακτήρα το stream. Παρούλα παθαίνουμε. Αυτό παιδιά το ξέρετε ότι άμα το βάλετε σε ένα ποτήρι με νερό, μετά από λίγο καιρό θα βγάλει ο ρίζα και θα γίνει αβοκαντιέρα. Και μετά μπορεί να τη φυτέψει. Και να έχει αβοκάντο και σπίτι σου. Αβοκάντο. Και το πετάμε αβοκάντο. Το πετάμε αβοκάντο. Γεια σου, Τζίνξ. Θα το λέμε πολύ μέρα σε αυτό σίγουρα να ξέρετε. Μπράβο, κουταλάκι εδώ πέρα. Όπω θέλω. Να το κάνω και εγώ έτσι χαρά τώρα. Να μα αρέσει το χέρι. Λάκα κάνει. Κάτι να δει τη δουλειά μου. Τι είναι. Ωραία.
το συγκεκριμένο. Γεια σου, Φωτάκ. Για να μην πρέπει να δουλέψει αντίχειρα. Και θα είναι αβοκάντο από το σπίτι σα. Πω, δεν σταματάνε. Τώρα θα με γίνει αρχή. Ωραία, εντάξει. Θα σου πω, η τορτίγια θα είναι αβοκάντο. Το ξέρεις ότι έχει το κουκούτσι μέσα λίγο. Α, ναι. Αλλά εντάξει, τα λέω. Κάμε τελείως φουντούλης. Βέβαια με το σημείωμα. Μόνο κακά ζωτιά. Αφού φίλοι μου καλή, καλή μου φίλη, γεια σας. Αχα, καλό. Γιατί τα λεπωρείς. Πάρε το κουτάλι να τα λεπωρείς. Το κάνουμε με τον όγο τζι τρόπο. Είναι να πιάσουμε κάτι άλλο με το χέρι. Ναι. Γεια σου, Άλεξ. Δείτε πώς μαγειρεύουν για το αβοκάνετε στο, για να το αβοκάνετε στο σπίτι σας. Για θες να παπαψώ ή όπως είναι ολόκληρο. Λίγο έτσι, για να μπει μέσα. Για να μπει μέσα. Μέσα σου. Πρώτη μπλουζάκια έχεις παίξει, ρε ψηλέω κλάδι. Άλλη μπουστιά τα μπλουζάκια. Μη τριγάνε τον κόσμο. Μη παραγγέλλετε τόσο πολύ μάγκες, δεν προλαβαίνω να τα φτιάχνω. Γίνεται ένα σκαφό στο τεχνικό. Να ξέρετε, όσοι είναι παραγγείλοι, είναι καθοδόν, απλά είναι τόσο μεγάλη παραγγελία, τόσο μεγάλος ο όγκος παραγγελιών που έχει γίνει, που δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, να δώσουμε και ένα καλό κλιπάκι για highlight. Ωπ, ξεκινήσαμε. Ρούφα. Έχω βρει καμάτι σε δεύτερο τρίτο που κάνει fast forward διάφορα φυτά, από σπόρια μέχρι λίγο φυτά. Τα έχω πετύχει εγώ και έχω κάτι σαν μαλάκι σετά και κάνουμε με τις ώρες και τα βλέπω. Σαν ηλίθιες. Και αυτό εδώ το... το αβοκαντάκι. Έχουμε το ψωμάκι για να πει πάτε να τα παιδιά. Συνηγιάς μάγκες. Τσίας. Ας απολαύσουμε. Τσίας. Τσίας. Τσίας, έτσι λέει, τσίας. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι όταν κάνω μαζί με την Άγγελο το κανάλι του, ναι. Είναι συνακρίβει στο τέλος. Εγώ φουλ σπάμαρα αυτό. Εννοείται. Και τις μισές φορές το ξαναπηγαίναμε γιατί μου λέει μην το κάνεις όσο σου λέει. Ξεκόλωσε. Εν τω μεταξύ, κάνει ακριβώς το ίδιο με αυτόν. Ναι, αλλά αυτός το κάνεις. Κάνουμε όταν το κάνω εγώ. Ναι, δεν καταλαβαίνω να το κάνει συνέχεια αυτό. Ναι, και αυτό το κάνει συνέχεια. Και μου την έλεγε. Όχι τόσο συχνά, πιο τέλειο. Πιο χαλά. Τσία. Α, είχαν τα αρώματα από το online. Άμα. Εντάξει, είναι αρχή και από online. Βλέπω μελλοντικά, βλέπω αυτά. Λέω όχι εδώ να κάνω. Τι φάση. Θα φέρω το ρουμί. Και την τεκίλα. Ναι, οπότε έχει γενέθλια να σου πάρω εδώ ένα μπλουζάκι με γιακά. Αυτό με τα μπλουζάκια σου που ξεχυλώνουν όλα με το μικρόφωνο, τι φάση. Ποιο... Α, ναι, γιατί είναι αυτό το μικρόφωνο που είναι βαρύ επάνω. Τώρα βέβαια βρήκα την πατέντα ψυχρίτσα από μέσα. Ναι. Πάει στο. Έτσι, πάει πάνω στο πέτο, όπως λέγεται. Έχω μπλουζάκια με γιακά, αλλά αν κλείσει ξέρει κατά το γιακά, σε κάνω καλοκαίρι. Δεν βολεύει, απλά μαζεύει υδρότα, βολεύει τα πάνω, αυτά τα ελεύθερα είναι καλύτερα. Τέο, η συντσελόπιτα ήταν τέλεια. No troll, ζεστή με το που βγαίνει ψιλοτρώγεται, άμα κρυώσει δεν τρώγεται με τίποτα. Είναι ήταν ένα πράγμα σαν να έχει από έξω ένα καβέλι ψωμί και μέσα ένα πλαστικό σνίτσελ του καταψυχτή τυποποιημένου, κακής ποιότητας που το είχαν πετάξει μέσα. Τελικά τα KFC ήταν χειρότερα τα δικά σου. Εννοείται ότι ήταν χειρότερα. Δεν το πίστεψε κανένας ποτέ. Τα KFC όντως, θα σου πω. Δεν ξέρω άμα έχετε παραγγείλει και εσείς που λέω, εσείς φάκε. Ναι, εννοείται. Ναι. Ρε φίλε, όλες οι χοντοπουκές ήταν καυτηρές. Όχι όλες. Γνωρίζω. Δεν ξέρω. Δεν ήταν όλες. Ρε φίλε, σε μένα ήταν όλες. Όχι, γιατί είχες κάποια κομμάτια που ήταν πιο κίτρινα. Ναι, που ήταν λευκά τελείως. Ναι, που δεν καίγανε. Όχι, και αυτά καίγανε. Και αυτά καίγανε. Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε. Είχε μια καψάδα, ρε παιδί. Μια καψάδα ελαφριά εκεί. Στο υπόσχομα τη γλώσσα σου. Λοιπόν, κάτσε να χτυπήσω λίγο να κατέβει να βάλουν και αυτά μαζί. Πλήσω το μίξερ. Του γραμμίσω. Τι μόνο. Το πλαστικό από κάτω παίρνει. Τι είπα. Πλαστικό από κάτω. Βουε. Μπω, πάλι και το υπόλοιπο. Και η ευσύ, και θέλω να το έχεις μετά το βίντεο του πιτέω. Τι είπες. Κλείσαν. Ουγκάνα. Insta κλείσαν. Όλο χωράει. Άμα χωράει βάλτε. Και να αφήσω το μαϊντανό από κάτω. Αλλά, μη μιλάω.
πάμε. Να το ρίξω μία, να πέσει, να κατέβει. Ναι, πάμε, βάλτε. Ωραίος. Μα αυτό είναι το κόστος του KFC, αν δεις το site λέει ότι τα γόρτα από το πλήνα λίγο καθαρά. Αφού ζεις μετά το chicken nuggets στα ομά που έφαγες, δεν παθαίνεις τίποτα. Μάγκες, πρέπει να αποκτήσουμε ένα νοσοκομικό σύστημα, αντισώματα, να δούμε ποια ανθρωπική και πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Τρώγονται νοσοκομικά κοτόπουλα. Εσύ ποια είναι μια ιδέα. Όχι τώρα πέρα από την πλάκα, να ξέρετε, το κοτόπουλο. Μην τα τραγικοποιείτε τόσο πολύ όσο λένε πολλοί, σαλμονέλα, αυτό ρε. Άμα ρε φίλε αποκτήσει ένα αλφα λευκό χρώμα και επιτέλου τρώγεται, να ξέρετε. Μετά από εκεί πέρα είναι τα γούστα που του κάνω. Εγώ του τα έχω πει. Το μπορεί να φαίνεται και λίγο κόκκινο και αυτά. Πώς το έχει πει η σύνδεση με τι τον Μπουτσουελίζει. Κάποια παπαριέλη. Ναι, ναι. Τα μυθοχόντρια. Δεν είναι παράκι και κάποιο με. Φοβερή τρόγια. Γεια σου, ρε. Ξέρετε, επειδή τώρα. Τώρα βέβαια σε ένα βίντεο που κάνω ψιλοκόβω τα κενά. Παλαιότερα όταν άρχισα να παίξω το βίντεο. Είχα πολλά και ένα αστεριάζει που μου λέει σκεφτόμουν τι θα πω και κάνει και να χρησιμοποιήσω. Τώρα δεν είναι μόνο γέννη γιατί κόβω τα κενά. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να κάνω το σχέδιο όλη τη σειρά και να σκέφτομαι τι είναι έτσι να πω. Και το κόβω στο βίντεο λέει και μετά πάει η φαίνεται ότι είναι κορυφαίο. Να ξέρετε δεν είμαι τόσο έξυπνος όσο φαίνεται από τις λέξεις που χρησιμοποιώ στο βίντεο. Λαγκάρω τώρα λίγο στον εγκέφαλο. Εδώ τι έχω τώρα, έχουν βάλει για οπτάκι. Έχει γίνει ένα παχύρωσο μείγμα ωραίο. Θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο κουδαρό. Εγώ να πω κάτι ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος. Έτσι είμαι την επόμενη μέρα το πρωί αφού έχω φάει παρακόρισο. βέβαια αυτό μοιάζει πολύ πιο γευστικό από το αποτέλεσμα που μόλις σας προανέφερα. Η σειρά The Boys είναι καλή, αξίζει να την ξεκινήσω, ξέρει κανείς. Και έφαγε 500 πόντους για να το πει αυτό. The Boys. Είδα ένα-δύο επεισόδια μετά την παράθυρα. Όχι σκόρδο. Αμάλιο το σύμπα και τι. Εμάς και να πάρει στα μονέλια από άψορο δόντιμο πρέπει το κοτόπι να είναι άρρωστο και να έχει όντως από καλά. Ναι. Αυτό που κατάλαβα θα είναι η σος, η οποία λειτουργεί ως δροσιστικός παράγοντας και για να δέσει όλα τα δέντια. Αρχίζω να κλαράμε σε αυτό να δέσω το δέντια. Το θέλουμε πιο υδαρό, οπότε συνεχίζουμε να προσθέτουμε νερό. Μερικοί βάζουν και αλκοόλ μέσα, εγώ δεν θα βάλω αλκοόλ σήμερα. Εσύ άμα λες υδαρό είναι κομπλέ, εγώ άμα λέω είναι υδατωμένο, είναι φάουλ. Προφανώς τι είναι υδατωμένο, μα είναι υδατωμένο. Τι είναι, επιδερμίδα είναι. Μα όταν κάτι είναι στεγνό ρε παιδί μου και λες, δεν μπορεί να κατέβει. Μακάρι να το πιέζει από μένα, να έχει βρει παραπάνω δράση. Μακάρι, όλο μακάρι. Γουακαμόλε, κόρδο, ναι. Δεν είναι γουακαμόλε. Δεν είναι γουακαμόλε. Και δεν πάει στη γουακαμόλε σκόρδο. Τι έγινε, πάτω σε έτσι. Θα του λέγα, άντα θα μας το βάλε. Αλλά ήταν στο όριο γενικώς. Οριακά είμαστε. Θα θέλουμε ζουμερό, εννοείται ζουμερό. Μόνο ζουμερό. Για να δοκιμάσω. So good. So tasty. Λες και να κάνετε γερά του ότι είναι ζωμερό κορνοκού. Ήρθατε όλοι οι απόφοιτοι της σχολής του Μπαμπινιώτη να μας κάνετε υποδείξει στο Twitch. Δεν το δέχομαι κύριε, δεν το δέχομαι. Πες τους, είστε άσχετοι. Είστε, όχι δεν είναι άσχετοι. Είστε λιγότερο σχετικοί, έτσι για να σου το κάνω. Είστε άσχετοι. Πώς έλεγε ο Σάρης Κάλπης. Η μισή από εσάς εδώ μέσα είστε λακαμάδες. Η άλλη μισή δεν είστε. Και δεν χρειάζεται. Άντε, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Λοιπόν, λίγο ακόμα. Άρα, πάρα με καλά πράγματι. Εσύ δεν είσαι και το δεξί χέρι της μπρα, πώς αλλαξοποίησες. Μπρα, δβα. Εποχές βαθιάς καραντίνας που όλοι μας εκλεισμένοι στο σπίτι 24 λεπτά. Έχει και εκεί να μόνο το χαρό και να πάει το μετά την πίτη μου. Εντάξει, όλα ήταν και τότε. Δεν είχαμε την ατάκολη μέρα που ζημένει σπίτι. Δύο άμα μου φάει δε. Τώρα, για καλή μας τύχη, θα αποκτήσαμε την ελευθερία μας. Μπορούμε να κυκλοφορήσουμε έξω ξανά. Αθλούμαστε, πίνουμε τα ποτάκια μας, πίνουμε τις καφέδες μας. Τέλειο, έχεις ευθύ να πας Master Chef. Χθες το βράδυ, νότρο και τόσο για να κάνουμε έπιση. Έλα. Ναι.
Φαντάζω τώρα να πηγαίνω εκεί πέρα να μην θέλω να πει να σε λέω φίλο μου καλή, καλή μου φίλη. Σα συγκινήσει στο ανάγνωστο κομματάκι. Να κάθεσαι και να βλέπετε που λιμάνε με σχολιάζει μάσα σε κουφάλι. Γεια σου, Βολτ, καρφιτσωμένο. Φαντάζεσαι να πω το στο σπίτι. Κάνα κάθε μέρα ποτέ, ψωμάκι. Ποτέ, δεν μπαίνει. Άγει ψωμάκι για. Άμα μπει, δεν ξέρω εγώ, κάνω κάτι τρομακτικό. Δεν γίνεται να μπει. Λοιπόν, πάει αυτό. Καλά είναι η καραντίνα, ναι, εννοείται. Άρε σπίρο, άρε σπίρο με τον blender. Τώρα τα δύσκολα. Πώς μπαίνει αυτό εδώ μέσα. Κοίτα. Εγώ λέω να μην το βάλουμε. Και να το κάνουμε φαγιάτικα. Μα γιατί να το βάλουμε. Για να κάνεις έτσι και καλά. Ρε, νέο ταξίδι, νέο είναι νέο μοντέρνε. Πιο τηλεοπτικό. Αλτρουιστή. Ισχύει, είχαμε σε την παλέτα. Πολύ λόγο. Ε, τώρα... Είναι πραγματικά έτσι να πατέρω πορεία μου. Συμφωνώ. Εγώ να ξέρεις, χωρίς να παιδεύεσαι, απλά να το πετούνεις όλα μέσω blender και να μου το δίνεις, ελά το καπάλι να ξέρεις, οπότε δεν μείνεις. Καλά, εσύ πρόσεχε αυτά που κάνεις εσύ. Τι είμαι. Τα δικά μου τα έφασαι. Λοιπόν, ψυγείο, πάει αυτά. Πρώτη κατασκευή έτοιμη. Όχι, παρασκευή. Πρώτος κοδόμος. Πρώτος κοδόμος. Και τώρα πάμε στο δύσκολο πάρκο. Εγώ λέω στην πρώτη συνταγή να τους κάνεις τις κοτομπικές σου και εσύ. Λοιπόν, και θα μπω και θα είναι και με κοτομπικές. Δεν μπαίνεις. Forget about it. Απλά το μόνο που με ψιλοξύνησε ήταν στους όρους που λέει του παιχνιδιού. Ναι. Ότι για τον πρώτο χρόνο αφού πεις, έχει πολλούς περιορισμούς που μπορείς να εμφανιστείς και να λες και μόνο αυτό με κάνει. Αλλιώς φίλε δεν είχα κάνει αυτό σοβαρά γαλλίδι σου, λέω ότι καλούν και τα διάβαλα. Μόνο για τον χρόνο, για τη φάση. Κοίτα, μόνο και μόνο που θα πάω στην τέτοια ποτέ είδε. Στην πρώτη. Στην Οντισιόν είναι cloud. Πότε θα γυρίσει. Καλά. Και άμα το τρολάρει κιόλα, ακόμα καλύτερα. Θα ξεκουραστώ με τρελαίνει. Αυτό. Πρέπει να γίνει την περσόλη. Και αυτή είναι παλιέ κουφάλε ο κουρμπέτι. Και είναι σκεπτικό. Σου λέει με τον που βρουν ταλέντο εδώ είμαστε. Εδώ βάζουν άλλου κι άλλου. Ναι. Γεια σου κάνει καρφιτσωμένο. Αν κάνει το οποίο θα προσέξει το παράδειγμα, μόνο η πίδα σε περάσει να το κάνει έτσι. Άμα δουν ότι ο άλλο έχει καλή ατάκα για να φέρει νούμερο στο κανάλι, είναι μια εμφανίσιμη κοπελίτσα, όχι μόνο σε περνάνε. Εγώ διαφορίζω με τα λεγόμενά του. Σου δίνω και πόνο. Υπάρχει αξιοκρατία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πατριαρχία. Επίσης, να αναφέρουμε το γεγονός ότι αν όντως το Masterchef δεν είχε επαγγελματίες, θα πήγαινα κι εγώ. Αν ήταν μόνο εραστέχνες, θα πήγαινα κι εγώ. Ξεκάθαρα. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ποια είναι η διαφορά επαγγελματίας με εραστέχνες? Εμπειρία. Που δεν την έχω. Τεχνικές. Αυτό που κάνεις κάθε μέρα. Τεχνικές και εμπειρία δεν τις μαθαίνεις στο σπίτι σου. Ξέχναμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Ωραία. Λέω, μην κάνεις διαχωρισμό. Έχει φοιτήσει στην τάδε σχολή. Δεν είπα αυτό. Είπα εμπειρία κουζίνας. Ναι. Τεχνικές και εμπειρία. Εσύ είμαι στην καθημερινή τριβή που έχουν επαγγελματίες. Ναι, φίλε, δηλαδή τεχνικές που τώρα δουλεύουν στις κουζίνες, εσύ τις ξέρεις. Ναι. Δεν τις ξέρεις, αλλά τις έχεις κάνει μια φορά. Όχι, δεν τις ξέρεις κάποιος ή κάνει μεταπόσεις. Δεν τις ξέρεις. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ναι. Πάμε. Πάμε με τη σαλάτη τη σάλσα. Σάλσα. Χρειάζεται να πλύνουμε πάντως κάτι ή όπως όχι, αφού θα μπορείς το ίδιο τέτοιο, μέρα προσωπικά δεν κάνει κάποιο κλικ. Γιατί πρέπει να μιλάμε. Ναι, πάντως αυτά όπως είναι. Αυτά εδώ, ναι, εντάξει, σιγά. Θα τα καθαρίσω λίγο ένα χαρτί και προγράμμα. Να καθαρίσουμε κάποια καρφιδάκι, κάνα τέτοιο. Να βάλω εδώ θα βάζουμε ό,τι κόβουμε. Πάμε να κλείνω λίγο, να ξεπλύνω αυτά εδώ πέρα. Πρέπει στο μισό να γλύψει δάχτυλα. Φίλε, αν δεν είχε γίνει αυτό με τον Κοντιζά που είχε ρίξει πέρμα μπαν σε έναν που δοκίμασε με το δάχτυλο αντί με το κουτάλι, θα το αναγνώριζε, αλλά θα πάει για πέρμα μπαν εκεί πέρα. Εκεί δεν έχει time out, να ξέρετε. Άμα κάνει τι βλακίε. Λέξτε μα. Εκτό αν πάω οντισιόν, του φτιάξω φαΐ, σε ένα δεύτερο πιάτο δίπλα κρατήσω κάβα, μια μικρότερη μερδούλα, το ίδιο φαΐ για μένα. Και την ώρα που τρώνε για να δοκιμάσουν, ταυτόχρονα τρώνε και εγώ με τα δάχτυλα για να λέω ωραίο αυτό και το αλάτι του. Θα γίνεις βαγκάρι. Θα γίνεις βαγκάρι, σίγουρα. Bluebird, είσαι έτοιμο. Τελικά το πλυντήριο πιάτων σώσει ή κάτι στο χέρι. Πλυντήριο πιάτων δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς πλυντήριο πιάτων. Για κανένα λόγο. Προτιμώ να μην φάω ένα μήνα παρά να μην έχω πλυντήριο πιάτων. Ναι, λουμπενάκι δεν το γλιτώνει σίγουρα. 10 στα 10. Ξέρω και τον μπακάλι που σήμερα ένα μήνυμα σου είδα κατευθείαν, μην χώσει μέσα. Λοιπόν, τι θέλουμε τώρα. Λεκτραδάχτυλος, ναι. Πάρε δύο ντομάτες και πλύντες. Και εγώ θα κόψω το ντομάτο. Και εγώ θα κόψω το κρεμμυδάκι. Είναι το τρέσκο τελευταία.
Είναι πεσμένο, όχι μόνο μένα μου φαίνεται. Έχει πέσει πάρα πολύ. Σε θέμα ψυχολογία. Ναι, ναι, έχει πέσει φουλ. Δεν έχει όρεξη για κόντεντ. Σαν το κάνω από καλή αριθμό. Ναι, ναι, ναι. Άντε, τράβηξα βίντεο για να το τράβηξω. Δεν έχει όρεξη. Όχι έτσι πιστεύω, δηλαδή ότι. Γιατί το κάνει καιρό. Τόσα χρόνια και δεν έχει κάνει τον πάμα. Ναι, ξέρει να έχει νερώσει για αυτόν τον λόγο. Πολύ πιθανό. Εντάξει, είναι πολύ. Φίλε, δεν ξέρω. 5 χρόνια. Είναι πολλά, είναι πολλά. Λοιπόν, το θέλω καρεδάκι. Βεβαίως. Για να δω το καρεδάκι σου. Είσαι ψηλός, Θεό ή ο Σπύρος είναι κοντός. 1,74-1,72. Και τώρα, για δύο πόντους διαφορά, τρεις. Θεωρητικά, η Ελλάδα ποιο είναι ο μέσος όρος. Πιστεύω θα λέγα 1,70, ξέρω. Ο μέσος όρος. Για κουμπλάρετε λίγο, πόσο είναι ο μέσος όρος. Να δούμε, είμαστε κοντοί ή ψηλοί ή μέτροι. Ένα 1,74 είναι ο μέσος όρος. Άρα είμαστε... Ο Τέο είναι στο κανονικό και εγώ είμαι λίγο κοντά. Έλα, εντάξει, κλάει σιγά το. Εγώ φορά και παπούτσι, ο Σπύρος φορά παντούφλα, εντάξει. Παντούφλα. 1,70. Μέσος όρος Ελλήνων. 1,79. Ω, είμαστε κοντοί. Τι λες, 1,79 είναι μέσος όρος των Ελλήνων. Ακραίο. Σε ποια χώρα αυτό. Στην Ελλάδα. Ψηλή Ελλήνων. Και αυτό εδώ το κάνω. Αλλά τι είναι. Τόσο πιο λεπτό. Ένα τσίκ πιο μικρό. Γεια σου ρε Μπάγκινς. Θέλουμε και χωριάτικη για Θεώστη. Για να ρουφάω, ναι ρε, κουμπάνω χωρίς χωριάτικη. Και η σάλτσα έχει να ρουφάς. Ρουφα, ρουφ. Πω πω φίλε, βρήκα τι θα κάνω. Τι. Θα τους κάνω χωριά. Και θα κάνω ένα πιάνι για αυτούς. Μια καβάθα. Και μια καβάθα για αυτούς. Να κάνεις ρουφάς μετά. Και εγώ όταν θα έχω να δοκιμάσω θα είμαι δίπλα και θα τρώω τα παράγια. Και την ώρα που έρχονται και να σκέφτει ο Κοντιζάς, εγώ θα ρουφάω τα άτομα φιλάνω. Καλά θα σε κάνω σταυρίσει. Εκεί να ξέρεις, είναι υπερμαμπάν ή λευκή ποδιά μέχρι τελείς το αντιταρπείο. Δεν έχει μέση λύση. Ή θα γίνεις Θεός, ή θα σε στείλουν ΑΟΕ. Καλαμάκι έχουμε. Με καλαμάκι κιόλας. Πω πω φίλε, τι να γίνει τόσο. Κολώνεις να ρουφήξεις το ζουμιά από την ντομάτα. Ο μέσος όρος ύψους των ανδρών είναι 99, ακραίο. Οι Έλληνες είμαστε ψηλοί. Οι άλλοι, όχι εμείς. Λοιπόν, γράφτε ιδέες. Άμα θέλετε να με βλέπετε σε μισόν Masterchef, τι τρογιά να έκανα. Πραγματικά τώρα σας λέω μέσα. Αρχίζει για το ψήνι. Ναι, γράφτε ιδέες, γράφτε ιδέες. Τελικά έστειλες, δεν έστειλες. Δεν έστειλα, γιατί σου λέω μόνο... Το σκέφτεσαι. Με προβληματίζει αυτό με τον όρο που λέει για τον πρώτο χρόνο, τι μπορείς να κάνεις και τι δεν μπορείς. Ναι, αλλά το cloud θα είναι τρελό. Με τίποτα δεν είναι 79. Fake statistics. Εμένα φίλε, τι είναι 79, πλάκα κάνει. Ελλάδα. Θα έκλειφε τα κόκκαλα το ψάρι. Ψηλό κλάι φίλε. Το ψάρι. Το ψάρι το ρουφά. Αφού όλοι το κάνουμε, δεν είναι κάτι να πει διαφορετικό. Καλά, οι περισσότεροι που μα βλέπουν το ψάρι το τρώνε μόνο το φιλέτο και πολύ που σου λέω ούτε κεφάλια τρώνε ούτε γλύφουν τίποτα. Ή παίρνουν τι κροκέτε από το σούπερ μάρκετ. Ναι, ναι, ναι. Και λένε φάγα ψάρι. Σου, το καλύτερο καμένο του ψάρι φαντάζομαι είναι ο λαιμό. Τόσο άσχετη. Φίλε, εγώ πραγματικά μια φορά κάθισα και διάβασα τι έχουν μέσα κροκέτες. 1,79 είναι παγκοσμίως. Όχι, ρε, άλλο έλεγε 1,79 είναι οι άντρες στην Ελλάδα. Μια φορά κάθισα και είδα τι έχουν οι ψαροκροκέτες από περέδια μέσα. Τα πάντα. Δεν το ξανάβαλα στο στόμα. Μόνο από πολύ επιτακτική ανάγκη καμιά φορά έχω κάτι θράψαλα με κουρκούρι, ξέρω εγώ, σε κατάψυξη stand-by για ώρα ανάγκης. Που καμιά φορά μπορεί να ψήσω κανένα τέτοιο στο φούρνο για να φάω. Νερατζούλα, σαργάνα, δύσκολο να βρεις, αλλά γαμάνι γιατί έχουν και ένα γαλάζιο μπλε κουκαλάκι μέσα. Τέλειο. Και τι κάνετε, είναι φοβερέ. Τι είσαι ολομός, βαρέα μέταλλα. Δεν σκέφτεται, για τα λεφτά του ψωρή, πολύ ωραία την τρεφή. Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσουν τα θαλασσινά τα ψάρια. Δεν μ' αρέσουν τα γλυκού που θαλασσινά. Για τα λεφτά του, πολύ ωραία. Δηλαδή, αντίστοιχα παίρνει ένα μοσχάρι καλή ποιότητα. Ή μια ψαρούκλα γαμάνι. Ναι, ναι, ναι. Τα ρίχνω μέσα. Ναι, ναι. Όλα μέσα.
Καλή δουλειά έκανε, μπράβο. Να τα πάμε στο μαγαζί. Είπαμε, τα κάνουμε σωστά ή τα κάνουμε. Έτσι σκόβεις και στο Γιάννη την κρεπερή, στο Καριδά. Εκεί, να κάνω ένα spoil. Άμα παραγγείλετε από κρέπα, sorry, ενδεχομένως να σταθέρω κι εγώ. Αν είναι ώρες αιχμής, μπορεί να το πετύχετε κιόλας. Ναι, 9 με 12 το βράδυ που είναι ώρες αιχμής, ενδεχομένως να σταθέρω κι εγώ. Άμα με την ευρύτερη περιοχή. Οπότε κανονίστε, αν παραγγέλνετε Κυριακή Παρασκευή 9 με 12 το βράδυ και φέρετε από το eFood κακομοίριδες, χαμούς στην πορεία σας, μήνυμου 50 λεπτά τι. Μήνυμου. Ναι, γιατί οι μισές πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν ασανσέρ. Σωστό. Κάνουμε πάνω κάτω όλους τους ορόφους. Έβαλε τώρα και με το μηχανάκι την ταλέπα και όλα αυτά. Βοηθήσει κι εσείς. Είπαμε, βοηθάτε τους Έλληνες streamer. Και το 3-5 βοηθήσει και τους Έλληνες deliverers. Και τώρα που είπα, βοηθήστε, πραγματικό εγώ, για να στηρίξετε αυτό το stream. Όσοι δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να κάνετε sub donate ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να κάνετε, προκειμένου να βοηθήσετε το streamer της καρδιάς μας να βιοποριστεί και να συνεχίζει να παράγει περιεχόμενο που όλοι αγαπάμε. Πέρα. Θαυμαστικό wow. Ρίξαμε λίγο το μετανό μας μέσα. Ρίτα! Ρίτα! Έφυγε. Χαλαπένιο θες! Άμα και πολύ ωραία. Για πλένε μια άδρυμα σου. Τέο Κρίση είναι τόσο ίσχο στο βίντεο, όπως το βλέπεις στα βίντεο και στην πραγματικότητα. Επίσης, όταν είναι στα δικά σου, με το τσιγγέλι δεν είναι λέξη. Ναι, ξέρεις τι, είναι η φάση, πώς να σου πω. Θέλει να σε αφήσει τώρα, να σου δώσει το χώρο σου. Όχι, να κάνω μια παρομοίωση. Είναι και αυτό που λες. Πες μου ένα επάγγελμα που αυτός που δουλεύει εκεί δίνει το 100% και άμα τον πάρουν για λίγο σε άλλη δουλειά δεν κάνει τίποτα. Ένα παραλληλισμό τέτοιο. Δημόσιο υπάλληλο. Δημόσιο υπάλληλο, ναι. Όχι, είναι... 100%. Όχι, άγγελο, ούτε καν. Ναι. Ή τι να σου πω, ρε παιδί μου, είναι πώς είναι ένας δημοσιογράφος κυβερνώντος κόμματος όταν πάει σε κανάλι που προμοτάρει το κυβερνών κόμμα και είναι στο πάνελ και τα δίνει όλα, και άμα πάει φιλοξενούμενος σε άλλο πάνελ που είναι καναλιού άλλου κόμματος δεν λέει κουβέντα, κάπως έτσι, ρε παιδί μου. Ρίτα! Καίει! Καίει, καίει! Θα βάλουμε στο πιάτο μας. Όχι. Να ψιλοκόψω. Ναι, κόψω μία. Δεύτερη ή ναι, δεύτερη. Θα κόψω μία εγώ, μία εσύ. Γυρέκα! Πώς θα θέλουμε πριν μου, άρα. Το review καριδά ανέβηκε στο YouTube. Στο μαστικό YouTube. Μάγκε, θα σας πω λίγο όσον αφορά το YouTube. Εγώ ήμουν της άποψης, κρατούσα τη συνταγή σε τα cooking για να πιάσω το 350 να τα ανεβάζω τότε όλα μαζεμένα. Και άμα έχει κάποιο καλό άλλο content στο διάμεσο, τα ανέβαζα. Τώρα πλέον, με το που γίνεται κάτι, εντός μία με δύο ημερών, είχα ανέβει. Για να ξέρετε κι εσείς, οπότε μην τα ψάχνετε, YouTube. Μην τα ψάχνετε, θα μαστικό YouTube. Ό,τι γίνεται εδώ πέρα στο stream, θα μαστικό YouTube. Μπαίνετε μέσα, τα βλέπετε. Τα καλά ανεβαίνουν. Ανεβαίνουν σίγουρα όλα τα cooking. Εκτός αν παίζει κάποια μουσική από πίσω που έχει copyright και δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό, και οτιδήποτε άλλο σε content που πάλι δεν περιέχει copyright, όπως ας πούμε ένα Greek Night δεν μπορεί να ανέβει γιατί έχει full τραγούδια. Οτιδήποτε άλλο σε content που είναι καλό, ανεβαίνει και αυτό εννοείται. Καυτερά τρως. Ου, πλάκα κάνω. Όχι ότι το επιδιώκω, αλλά μ' αρέσουν. Ξέρεις, δεν είναι κάθε μέρα φάπαστα. Ναι, καλά. Ναι. Καλά, μου έχεις κάνει τρελή ζημιά με τη σειράτσα. Καλά, η σειράτσα είναι άρρωστη. Έχω, αυτή τη στιγμή, για καταλάβεις, έχω πάρει σπίτι μία σειράτσα και μία sweet chili sauce. Ποια sweet chili? Βρίσκονται μόνιμα στο ψυγείο. Γιατί τι κάνω, δεν θέλω να φάω καυτερό, βγάζω και τις δύο. Ανάβουμε σειράτσα, ξέρω μια βουτιά και σβήνω με τσίλι. Ανάβουμε και το παίζω έτσι ένα λάξι. Τι θα κάνεις εσύ Twitch? Το σκεφτόμουν, αλλά ρε φίλε, ξέρεις τι, πρώτα απ' όλα η μέρα έχει 24 ώρες, ξεκινάω τα βασικά. Και λέω, ή θα αφιερωθώ στο βίντεο, ή θα αφιερωθώ στο stream. Ναι, δεν γίνεται δηλαδή. Δύσκολο. Εκτός δεδομένου ότι κάνω και άλλες δουλειές. Μπορείς να κάνεις stream for fun, δηλαδή έχεις δύο ρίτσες χαλαρέ. Αυτό, ναι, κάνει. Αυτό. Απλά τώρα η φάση ποια είναι. Να μην είναι main. Πρώτον, όσο έκανα το κανάλι του Γιάννη, διέκρινα ότι υπάρχει κόσμος που, πώς να το πω ρε παιδί μου, δεν
ανταποδίδει το content που του δίνεις. Δηλαδή θα το κρατήσει παρέα 4-5 ώρες. Δεν λέω όλοι, λέω ότι υπάρχει μερίδα κόσμου που υπάρχει στο Twitch. Και αυτό είπαμε ότι συλλοξενέρωσε. Δηλαδή πήγαινα για IRL παραλία. Τους έλεγα, αν κάνουμε 20 likes σε αυτό το βίντεο, παράδειγμα το καλοκαίρι που ξεκινούσα, θα το κρατήσω άλλες 2 ώρες. Τους έλεγα, ούτε λεφτά ούτε τίποτα. Γιατί δεν κάνω αυτά τα 20 likes. 1, 2, 3, 5. Ενώ με πήγε αυτές οι ώρες θα μπορούσα να τις αφιερώσω για να κάνω ένα βίντεο έξτρα ή κάτι άλλο ή ένα ραντεβού ή οτιδήποτε. Λοιπόν, για το παιδί που με ρώτησε πριν τις χαλαπένιες, βρήκα από καλό μανάβικο που έχει διάφορα. Έχεις και haters, το ξέρεις. Α, καλά, από αυτό... Ψωμάκι. Μια παράκληση από τους moderator, τους εκπληκτοτρομερούς αυτού εδώ του καναλιού, όχι permaban, θα κάνετε το time out. Ωραία, βγάλτε το. Γιατί ξέρεις τι, οι hater είναι οι καλύτεροι πελάτες, να ξέρω. Εμένα μου το λες. Εγώ φαντάζομαι ότι έχω haters από εποχή Χάρστον, μπαναρισμένοι, και δεν γράφουνε, με έχουνε τέτοιο. Και με βλέπουνε στο κοινό. Δίνουν το view, δίνουν το react, τα δίνουν όλα. Και είναι και offline, δηλαδή δεν λογκάρουνε για να μην τους δω ότι είναι μέσα. Ναι. Μιλάμε τώρα τα παιδιά, φοβερά. Τι κόμμα είμαστε σήμερα? Σήμερα είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Στηρίζουμε εκλογή Κασελάκη. ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς την υγειά σας, την υγειά σας. Στην υγειά μας, είναι με νερό. Άλλη, όχι. Αλλά στην υγειά. Λοιπόν, μέχρι να ψιλοκόψει ο Τέο, να φέρω κι εγώ λίγο μεζεντάκι εδώ πέρα να τσιμπήσουμε. Μεζέν. Έχεις φάει στο μεζέν? Όχι, αλλά θα ήθελα. Έχω ακούσει πολύ καλά. 10 στα 10. Έχει πολύ καλό όνομα και είναι από τα μαγαζιά που έχω ακούσει ότι δεν το έχει το όνομα γιατί έχει πληρώσει να έχει καλό όνομα, είναι γιατί όντως έχει καλό. Μία παρένθεση. Για να βάλω στον τίτλο αυτού του cooking για άλλο που θα ανέβει. Ναι. Εκτός άμα πιάσουμε subgoal, λέω εγώ σήμερα, και αύριο ανέβει το στήμα μου στο τέλος Χρυσάγγελο, λέω εγώ τώρα, έτσι. Σου λέω. Εκτός, άμα δεν πιάσει το subgoal, θα ανέβει. Αυτό είναι κατσικάκι, αρνάκι. Κατσικάκι γάλακτος στο γούρνο. Οκ, με πατάτες, θα γράψω. Με πατατούλες. Δεν το έχει ανεβάσει. Σήμερα ανέβασα γαρίδες λιγουίνι που ήταν το. Ωραία, πιστεύω να σου κουμπλέω εδώ. Είμαστε. Θέλω μετά, μην είναι καλή να ξεκολουθούμε. Ρε, πάρε μια μπουκιά τώρα εδώ πέρα. Μετά, ξεκολουθούμε. Αλλά, τρολάρι. Θα φάω, δεν είναι να φάω. Να ξεκολουθούμε μετά. Ξεκολουθούμε. Εγώ θέλω, ρε φίλε, το φαΐ, το θεωρώ μια από τις ιεροδελεστικές απολαύσεων που έχουν μια ιεραρχία στο πώς τις κάνεις. Ένα μάλιστα τσιμπάω. Στο πόδι, το φαΐ, γιατί δεν το ευχαριστήσει τόσο πολύ όσο να είσαι καθιστός να πεις δεν έχω να κάνω κάτι, να βάλω τσίκι εντός αγόρυφο, να, να, να. Ο μοναδικός τρόπος που ευχαριστήσει το φαΐ στο όρθιο είναι ο ταψίδις. Γιατί θα βάλεις, ας πούμε, μια παρτίδα πανσέντες, μία που είναι λίγο περισσότερο καμένη ή ξέρω, έχει αφαλιά, τη τσιμπάζει και στην άκρη, τη αλλάζει στα πετρέλαια. Και εγώ τώρα δεν έβαλα, δεν το απλά, μην βάλεις δάχτυλα στα μάτια, στα αυτιά κτλ. Τώρα που πιάσαμε τις παιδιές. Καταλαβαίνεις το. Με τις συγκεκριμένες. Δεν καίνε πολύ. Α, δεν καίνε. Δοκίμασε μία. Είναι mild κάψιμο. Α, εντάξει. Κομπλέ. Θα σου έρθει λίγο, περίμενε. Κομπλέ. Δύο. Φάει και σαλάτα της φιλοσοφίας. Τύρι. Είναι built different να τρως όρθιος. Ιδονικό. Έλα ρε φίλε. Ιδονίσου. Απ' τη δράμα, ναι αγάπη. Φαντάζεσαι τώρα να είναι διαφήμιση στην τηλεόραση και να κάνει ειδονικό. Ειδονίσου. Να είναι έτσι μετά τα σαλάτα. Αυτό πρέπει να το κάνει η διαφήμιση του Vibrator. Ειδονιστείτε. Α, θα το δούμε μετά το βιντεάκι. Δεν κάνω. Ποιο βίντεο? Αυτό που έκανα χθες το βράδυ στο γήπεδο είναι σκύβα Vibrator. Α, ναι. Λοιπόν. Ακόμα και το Fabio Mail το έκλεψα από αυτό. Λοιπόν, αφήνουμε τι περιέργειε να κάνουμε στο πιάτο μα που παρακολουθεί. Τι θέλω άλλο. Α, πάρε ένα ροδάκι μεσύ, ένα εγώ, κλείσιμο. Θεό, αλκοόλ δεν πίνει, δεν τρελαίνω να σου λέω. Και δεν ήμουν ποτέ και φαν του αλκοόλ. Θεό, χθε τι ψήφισε. Α, εκλογέ του ΣΥΡΙΖΑ. Τι μα συμφέρει να πούμε, τι Κασελάκι για το κόντεν. Κασελάκι ψήφισα, φίλε Κασελάκι. Παγκόσμια ημέρα θελετικού καθαρισμού των ακτών. Ωραία, πάμε στην Χρυσή Ακτή εδώ στην Καλαμαριά, στην Πόχα. Θα καθαρίσουμε πολύ μαζί. Φίλε, ένα από τα πιο. Ωπα ρε, ιδέα. Να μαζέψω 2-3 streamers και να πάμε IRL να καθαρίσουμε παραλία.
ότι εσύ λες ότι από αυτούς που σώναν στο μυαλό θα το... Α, άμα πας πιο νεανικές ηλικίες μου. Γιατί... Εγώ θα πω σε κάποιους... Σε κάποιους που μπορείς να πεις είναι εργάζομαι, όποιος πει ναι, καλώς. Λοιπόν... Ω, θα πω μου, Μπαραλία. Θέλεις για αυτό κυβάκια, ψηλά έτσι. Όχι, αυτό το θέλω φέτες για να το ψήσω. Φέτες. Θα το ψήσω. Αυτό είναι το παράδειγμα. Οκ. Okay. Μένα γιατί μου άνοιξε το κότσι έτσι. Κάτι δεν έκανα καλά στο βάγω αγγλί. Μανλάκι. Σε βλέπω μόνος να πηγαίνεις. Possible. Λοιπόν, σχέδει κανένα τη σαλίδα. Εκεί που θα ψαρεύει όμως αυτή. Ισχύει! Θα έχουμε δει να ψαρεύει. Θα πει για ψάρεμα. Γεια σου Τόν, Τόνι. Τέο καλησπέρα, δεν μας είπες στους κωδικούς από το φαγητό όμως. Τι είναι, τι κωδικό έχουμε σήμερα. 38, ή θα μπορούσε κάλλιστα ο κωδικός που βάζω να είναι σαν viewer από γνωστού streamer. Τι είπα. Διαχωρίζουμε, φυσικά. Όποιος έχει τη μοίρα να τη φέρει πίσω. Να μοιαστεί μόνος. Άγιε κατευθείαν και το έργο, τα πετάς. Ναι. Εγώ, ό,τι βλέπω εδώ πέρα, τα αποκούσια λίγο να βγάλω. Τι μάτι είναι αυτό, ρε ευρωπαϊκό. Είναι Xiaomi ηλεκτρικό υπαγωγικό. Φίλε, πραγματικά, άμα τους επόμενους δύο μήνες δεν πάρεις κάποια χορηγία, είτε από απορριπαντικό, είτε από παρακτικό. Κάτι λάζω, καλά. Είτε από εταιρεία κατασκευή πιντηρίων. Πιντηρίων και καθαριστικό και. Πραγματικά. Κάνε μεγάλο λάθο. Τεράστια αδικία να πω εγώ. Αυτά μα έχουμε και άλλο χώρο για την. Κάτσε να βγάλω αυτά και τα βάζουμε. Να κάνουμε μου κόσμο. Ίσα ίσα να πάρουν λίγο χρωματάκι θέλω. Ειδικά τώρα καλοκαίρι, νεκταρίνια, ροκάκια κτλ. Πρέπει να τρώω. Τι αρέσει. Τι αρέσει. Και μ' αρέσουν πολύ και τα ούφο, εγώ παίρνω τα ούφο. Ρε φίλε, ξέρεις το θέμα. Πώς καταλαβαίνεις ποια ποικιλία είναι από αυτές που μαλακώνει, γιατί έχει ποικιλίες που μαλακώνει και ποικιλίες που δεν μαλακώνει. Εννοείς να τα πάρεις σπίτι και να τα αφήσεις να γίνει. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να γίνει. Άμα τύχει, ναι, άμα τύχει. Τέο, πώς ένιωθες όταν ήσουν στα πίξ σου Turbo Chat, όταν ήσουν χοντρότητε. Άμα ανέβαινα δύο ρόφου σκαλιά, παχάνιαζα, ναι. Γενικά σπίτι, άμα έβγαινα έξω οτιδήποτε και αν έκανα με το σκούτερ. Γεια σου, τι έκανες πέρα. Ποτέ πόδι. Νόμος ο παράγοντος. Έλα. Ούτε μέχρι το περίπτωρο δηλαδή. Τίποτα. Ναι, τέτοια φάση. Βέβαια, ξέρεις, πολλοί μου έχουν ζητήσει να κάνω βίντεο πώς τα έχασε και τα λοιπά. Ναι. Και το σκέφτομαι, γιατί έχω ανεβάσει βίντεο. Δεν κακή ιδέα. Ναι, έχω ανεβάσει το πώς να τα χάσεις. Δεν έχω ανεβάσει βίντεο εγώ πώς τα. Προσωπικό βίωμα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Πρώτη εβδομάδα αυτό, δεύτερη αυτό. Και το ψιλοσκέφτομαι γιατί όχι τόσο. Για την αυτοπροβολή πιο πολύ, γιατί πιστεύω ότι έτσι θα βοηθήσουμε κόσμο. Σίγουρα πολλά παιδιά θα βοηθήσουν. Θα πάρει κίνητρο και θα μπορέσει να ξεκινήσει. Γεια σου, Χριστίνα. Και αυτό τώρα το. Ρε μαλακά, σε βλέπω τόση ώρα, τι κάνεις ακριβώς. Ρε, όταν βγάζεις, όταν το κουκούσι δεν βγαίνει καλά, αφήνει κάποια μικροεπολύματα. Ρε όλα μέσα, ρε. Στα αρχίδια μας. Δεν έχουμε σκουφάκι. Δε σε εδώ τα λέμπα, μάλλον. Δεν θα ήταν αμαρτία ένα τέτοιο γαμάτο φαΐ. Να το μας χαράσει την εμπειρία γιατί θα δοκιμάσει. Μετά θα σου κάνει το κουτσάκι. Ναι, το κουτσάκι είναι μια μικρή πλατιούλα. Γενικά σου αρέσει να μαγειρεύεις. Ουφού. Μα μόνο μαγειρεύω, δεν παραθέσω. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό, αυτό που το γουστάρεις, πού να το κάνεις. Αυτό που το γουστάρω, πού να το κάνω. Γουστάρω, πού. Το πέταξε όλο το ροδάκι. Θα σου πω τρία, να σου πω ένα που τα αναλάσω. Ναι, πες. Ένα είναι το φακόριζο. Φακόριζο. Ναι, φακόριζο σίγουρα. Σόπα. Ο λόγος είναι γιατί όπως το κάνω εγώ είναι τεράστιο σε ποσότητα και με χορταίνει φουλ, δηλαδή δεν παίζει να κοιμάσαι ούτε πρώτο σημαίνει, αν και τρώει γιατί πρέπει. Εύκολο θα είναι. Ναι. Σχετικά φθηνό. Φθηνό, υγιεινό και είναι και η μέρα από το ξύρο, θα το πω έτσι. Λες, αν θες να φάω κρέας, πα, θα κόρισω. Ναι, ναι. Ξέρω, τρώω μια εβδομάδα κρέας ή δύο εβδομάδες, θα κόρισω. Δεύτερο, δεν το λέω ακριβώς φαΐ, είναι ένα γεύμα που κάνω χωριάτικη, αυγό,
κάτι τυρί, παξιμάδια από δίπλα. Γενικά, σε αυτό το μοτίβο προσθέτω αφαιρώ πράγματα. Κάτι δηλαδή που έχει χωριάτικη, τυρί, αυγό και ό,τι έχει το ψυγιόμι πολύ. Και παξιμάδι. Δηλαδή, σε φάση ντάκο, χωριάτικο, τέτοιο με αυγό, ας πούμε. Ναι. Και ένα άλλο που είναι παραπλάνω μου γεύματα, το οποίο είναι με μέλι, κανέλα, βρώμη, αποξηραμένα φρούτα. Αυτό, κάτσε, αυτό είναι γεύμα. Αυτό τρώει πρωί βράδυ. Α. Δηλαδή βάζω από δίπλα 4-5 φρούτα. Ναι. Ή άμα είναι καλοκαίρι, ας πούμε, ένα τέταρτο καρπουζιού, για να καταλάβεις τι είναι. Και αυτό το μείγμα που είναι με μέλι, κανέλα, βρώμη, σοκολάτα, αμύγδαλο, καρύδι, κοτσιμπέρι, κορδιακή σαφίδα μαύρη. Είναι ωραία, μην τα βάζετε. Αυτό είναι για γλυκό. Εντάξει, αυτό το δέχομαι. Ναι. Και μέσα σε αυτό βάζω και γιαουρτάκι για να μπερδευτεί. Οκ. Γιαούρτι κανονικό, πλήρε. Στραγγιστό. Ναι, στραγγιστό. Όχι μηδέν, δύο τεράστια. Ξέρετε, όσο πιο κάτω πα λιπαρά, νερό. Όσο πιο πολύ επεξεργασία έχει πέσει. Α, και αυτό. Και χάνει τη γεύση σου και διάφορα άλλα στοιχεία. Γενικά είναι τη άποψη ότι όσο πιο κοντά στο φυσικό, τόσο καλύτερο. Σε φθαλιά έχει φάει. Ναι. Και πολύ μπροστά. Σ' αρέσει. Όμως. Και επίση κάτι άλλο που έφερα. Που δεν το είχα φάει στη Θεσσαλονίκη, το είχα κατέβει πρώτη φορά Αθήνα το 2009. Το έχουν πολλοί στερεολαδίτε, πιο πολύ κατά κύριο λόγο και υπεροπονεί κατά δεύτερο, είναι το φρυγαδέλι. Αμάι. Που είναι στη φιλοσοφία τη Σεφταλιά, είναι μπόλια απ' έξω, μοσχαρίσιο σιχώτη μέσα, το οποίο έχει μαριναριστεί σε αλάτι, ρίγανη, λιπέ κτλ. Μάλιστα, όσοι δεν το ξέρετε, γουγκλάρετε φρυγαδέλι, δοκιμάζετε και θα με θυμηθείτε. Πολύ μερακλείδικο φάγιο, όπω ξέρετε, βάρη. Για έμπειρους. Για σοβαρούς παίχτες. Για μερακλείδες. Λοιπόν, σχεδόν έτοιμα είναι αυτά. Εγώ όμως φίλε το θακόριζο, που λέει και ο φίλος που είμαστε survivor, να ξέρω ότι είναι τρομερό superfood. Λοιπόν, καλή σε φθαλιά στη Θεσσαλονίκη στο Έτσι. Είναι στο Λευκό Πύργο, σε ένα στενό, που είναι η πιάτσα ταξί, που είναι ένα... η εστία το... Στην λέξη εξωματικό. Δύο δρόμους πριν. Το έτσι. Ο δρόμος που περνάει χάνει. Όχι, ρε. Που κατεβαίνει για λεφό πυρού που είναι η εστία και οι ταρίφες. Α, που έχει μία γυρωμένη, γιατί έχει ένα διαγνωστικό. Ναι, κατάλαβε. Η εστία, ναι. Κατάλαβε το λέτε. Είναι η εστία. Περνά στο ταξί, αριστερά ένα στενό. Εκεί που είναι ο Φαμελιάνος. Σε εκείνη τη ομιλία. Εκεί λε για φρυγαδέλη. Καλό. Σε φταλιέ. Α, σε φταλιέ. Γνώμη για χαλούμι. Εντάξει. Προτιμώ φέτο. Το χαλούμι, αν μου επιτρέπει, είναι τα λίγα τριγιά που πρέπει να ψηθεί για να. Για να, να... αναδεθεί η γεύση. Ναι, αν το αυτό. Τώρα φαντάζομαι ότι ένα στη σπίτι να βάζω τα άλλα. Γιατί φλούτα από κάτω δεν μα ενδιαφέρει. Θα λαγίσουν. Βάλτε από εδώ. Αφήσω λίγο να κρυώσουν για να τα κόψω. Ναι, ναι. Να πάρω τρία, ας πούμε, να έχω και εγώ. Φάει. Όχι, να πάρω και να τα κόψω, ε. Για να κρυώνω για τα κόψω. Αλλά το πιπερώσατε. Ποιο το αυτό. Όχι, μετά όλα μαζί. Όλα μαζί. Ποια σειρά θα φέρνετε, λοιπόν. Φίλα, αυτό που πιστεύω είναι ότι ό,τι βρει στο σούπερ μάρκετ. Κανονικά, όταν πάω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο μπακάλικο της Θεσσαλονίκης, παίρνω αυτή με τον κόκορα που είναι αυθεντική. Ναι. Που είναι από αυτόν που ξεκίνησε τη σειρά της στην Αμερική. Όταν δεν βρίσκω, παίρνω αυτή με το λιοντάρι. Και αυτή είναι πολύ καλή. Άρα με κάποιο ζώο πάνω. Ναι. Ή κόκορα είναι αυθεντική, μετά και το λιοντάρι εξαιρετικό. Και τώρα που πες, ας πάμε λίγο. Ας πάμε λίγο. Περίπου να βάλει. Καλά, καλά. Με ροδάκι είναι καλή, άλλο. Έχω πει ότι η σειρά θα πάει με όλα. Με ροδάκι να πάει. Συμφλίκη όμως, ας πούμε θα είναι διαφορετική από αυτή την τόπο. Ποια παίρνω. Είναι μια κόκκινο καπάκι, λίγο διαφορετική σχέση, έτσι πάνω. Μπάρκα, το μάζε. Άμα πας να τις κάνουμε, έχει μόνο αυτή. Τι παίρνω, γιατί πήγα στην Λαβενή, πήγα μαζί, ότι πήγα στους πόζους, δεν βρήκα. Βρήκα μόνο εκεί και παίρνω αυτή. Και πολύ, ναι. Όχι, αυτή είναι πιο έντονη. Από δικιά μου, ένα και πιο ίδια. Είναι πιο δυνατή. Okay. Ξέρεις, με τώρα δικιά μου που είναι καλοκαίρι. Έχω αγκουράκια σαν πάει στο ψυγείο. Επειδή είναι γλωσσικό που κάνει κάουντερ την καψάδα, την καψάδα, τη σειράτσα, καναρίζω ένα κουράκι, το κόβω σε μπαστούνάκια
Κάθε μου υπολογιστή. Σειρά τσαβουκιά. Α, γουράκι. Σαν σειρά. Ναι. Φίλε, αφήσει το άσο. Παίζει να βρω 10 μήνε το μάτι. Αγγούρια, αν λόγω. Μπορείς να δεις τα συστατικά πόσα ε έχει η σειράτσα. Για να φέρνει. Πόσα ε. Και καλά τα συστατικά. Αντί εγώ που είχα δει, τι είναι. Με τα λάθη και τις ζάχαρες που έχει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται τόσο. Δηλαδή, έχει φυσικά συστατικά. Λοιπόν, νερό, 29, α, βασικά. Θες να πάμε στο μαγειρό κάτι από τη μάνα σου. Α, αυτό είναι με το ποντρίνι και το σεφερλί. Ναι. Ψήνομαι. Καλή τρελή. Βασικά, κοίτα να πας, εσύ με κανένα σπίνα, έτσι, τέτοια φάση. Λοιπόν. Μαγειρό μου κάτω τη μάνα σου. Ναι. Τι μάνα σου. Από τη μάνα σου. Λοιπόν, νερό 29%. Α, παίζει να κάνει mirror. Α, όχι. Προϊόν. Όχι, το βλέπω κανονικά. Νερό 29%. Κόκκινο τσίλι 28. Ζάχαρη 25. Σκόρδο 7. Αλάτι 5. Σταθεροποιητής. Ξανθημικό. Εψιλον. Εψιλον 4,15. 4,4%. 5% στην ουσία είναι τα ε που λέει. Εκθύλισμα πάπρικα και λοιπά. Μάγκες, όταν ένα προϊόν έχει φυσικά συντηρητικά όπως είναι το αλάτι, τα έλια ή κάποια άλλα, δεν υπάρχει τόσο λόγος να βάλουμε χημικά συντηρητικά. Φύγε. Να, ας πούμε, ο Φόρς πρέπει να πατήσει ένα θαυμασικό βάλε. Είχαμε. Το πιάνω από κάτω. Όχι, βέβαια. Θα καείς! Το πετάω. Ναι. Δεν έχει πόσο βέβαια και υπάρχει προς αυτό το σύφι. Λοιπόν, πάμε σε λίγο ψημα. Να πούμε και λόγω τι κάνει. Πώς προχωρά το live, να δω τι κάνω τέλος πάντων. Ή κάθεσαι και δουλεύεις στο live, ή κάθεσαι και βλέπεις στο live. Ή μπούμενα. Μάγες, η ζωή είναι χαλάρη, δεν μας χρειά κανείς. Ακριβώς. Έχουμε ακόμα 45 λεπτά. Γιατί τηγανίζετε τα ροδάκινα, ρε κανίβαλοι. Δεν τα τηγανίσαμε. Τα σοτάραμε έτσι λίγο να γλασάρουν. Εν μεταξύ αυτό που έκανε ο Σπύρος είναι ένας μεγαλύτερος μαγκής που μπορείς να κάνεις στα λαχανικά και στα φρούτα για να βάλουν τα ζάχαρα. Πώς θέλεις. Κιβάλια έτσι. Okay. Λίγο πιο μεγάλα αυτά. Λίγο πιο μεγάλα να είναι ή λίγο πιο μικρά. Α, αυτά. Εδώ. Ναι. Επίσης, μάγκες, όσοι έχετε χρόνο και μπορείτε και έχετε τη διάθεση, ξεκινήστε να μαγειρεύετε. Δεν φαντάζεστε πόσο οικοδομητικό είναι, περνάει ευχάριστα ο χρόνος σου. Κάνεις κάτι για σένα, που θεωρώ πλέον ότι στις μέρες μας είναι κάτι που σπανίζει, να κάνεις κάποια δραστηριότητα που να αφορά εσένα. Συνήθως οι περισσότεροι κάνουν κάτι που αφορά άλλους και απλά παίρνουν έτοιμο φάγη απ' έξω ή δεν ξέρω εγώ τι. Ξεκινήστε να μαγειρεύετε και λεφτά γλιτώνετε. Και πιο υγιεινά τρώτε και πιο γευστικά. Θέλω να σου κάνω πάση κανένα χώρο ή... Για ρίχτα μέσα. Γιατί να δω, δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα. Ναι, πολύ. Ας να κόψω και εγώ. Ρίξε αυτά που είσαι κόψει να δούμε. Ναι. Α, βασικά την πιπεριά την βάλω. Δεν έχω τόσο ώρα και κάτω. Την πιπεριά στο πιάτο μας, αφού ρίχτα δεν τρώει. Α, οκ. Okay. Άρα καλά κάνω και κρατώ. Ναι, ναι, ναι. Όλο το ροδάκινο, όσο χρειαστεί θα βάλουμε. Γι' αυτό το είπαμε το κόψω όλο. Λοιπόν, κάτσε να ρίξω μια κατευθεία. Ναι. Να δω λίγο τις ποσότητες. Άρα, εγώ μπορώ να το από εδώ. Εννοείται. Ζαγινάκι. Ναι. Αυτό. 40 έντρο 40 φάμε. Άγγες, κάτι τι είναι το σκοπό. Άλλο πρέπει να δώσεις το γλυκό. Άλλο το σήμα. Άλλο το αρμυρό. Άλλο το κάθε τι είναι το σκοπό. Άλλο είναι για γεύση, άλλο για άρωμα. Μία φέτα μεγάλη ακόμα. Άλλο για υφή. Αυτό είναι σάλσα. Είναι μεξικάνικα κολπάκια αυτά. Τι είπες? Που εδώ κανονικά βάζουν και τεκίλα ή ρούμι.
Εμείς δεν θα βάλουμε αλκοόλ. Έπρεπε να έχω κουβλάρει μεξικάνικες λέξεις να σου είπε ψαμίνος. Λαμπουγαράτσα. Έχω κάτι που ήθελα να σε ρωτήσω. Από το stream που έγινες, φτάνει αυτό ή να κόψω κι άλλο. Εντάξει, είμαστε. Για το stream που έγινες με το αλάτι. Ναι. Δηλαδή, έχουν διαφορές ποιοτικά τα αλάτια. Γευστικά πρώτα απ' όλα. Γευστικά. Και ποιοτικά είναι όλα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το γευστικό. Αν φας θαλασσινό αλάτι με το αλάτι το κάλας, αυτό το που παίρνετε το έτοιμο, ναι. Η μέρα με τη νύχτα. Οκ. Okay. Όσον αφορά το ποιοτικό της υπόθεσης. Περίμενε, κόψουμε ακόμα, κόψουμε ακόμα τέτοιο. Τέτοιο στυλ. Μια μπουκίτσα, μια μπουκίτσα. Περίμενε. Δοκίμασε. Καταλαβαίνεις τώρα πόσο δίνει έντονη γεύση κατευθείαν. Ναι. Στην ουσία το αλάτι είναι ενδυνάμωση γεύσης. Αυτό είναι. Μπουστάρι, σαν να πατάς νίτρο είναι. Και θέλω να σου πω, παιδί μου, το απλό το αλάτι που λέει, συγκριτικά με το θαλασσινό. Μέρα με την ύφη. Ναι, είναι πιο ανθυγιεινό, να το πω έτσι. Πιο ανθυγιεινό. Έχει υποστεί υπερεξεργασία. Ναι, ναι. Πόσο ανθυγιεινό δεν νομίζω. Αλλά σκέψω, ας πούμε, μετά πάμε στο άλλο επίπεδο που είναι το ανθός αλατιού. Ναι. Εκείνα τη διαφορά. Εκεί το τρως έτσι. Ομό. Εκείνα που πέρα τα βράχια που... Είναι η φάδα, δεν είναι το αφρός που λένε. Άστο. Βάλε τεκίλα να γίνει special ή ουίσκι. Εγώ δεν έχω πολλά κρέτα. Το έτσι είναι κλειστό, ξέρεις κανένα άλλο. περίμενα να ανοίξει. Λοιπόν, έτοιμη και η σάλσα. Κάτσε, το καλύτερο είναι το πιο ρέλεβα, μεταξύ χοιρινό κοτόπουλο. Τα έχουμε πει, παιδιά. Μοσχάρι. Μοσχάρι, ποιότητα όμως. Α, κορυφή. Ναι. 2 προβατίνα αρνί κατσίκι, 3 χοιρινό, 4 κοτόπουλο. Καλά, ναι. Οτιδήποτε άλλο είναι απλά λάθος. Να ξέρετε. Και τώρα θέλω. Σε βλέπω να τρώσω ακόμα εγώ. Αυτό. Τώρα ήρθε η ώρα να το ζεστάω λίγο. Φέρνει όπως είναι, δεν άρεσε. Λίγο έτσι. Για το τσαχπίνικο τη ομάδα. Ένα τσίκ, ένα τσίκ. Κοντοσούβλι, για το κοντοσούβλι είναι η κατηγορία των 4 που πιο πάνω. Ο κοντοσούλι είναι χοιρινό και κοντόπουλο. Κάτσε, θα τους κάνω λίγο έτσι πάλι. Ρουφα! Με 4 δάχτυλα. Έτσι γίνεται η δουλειά. Τεράκια. Ρουφ! Τεώνει πιπώνει. Βασικά, τεώστη, τεώνει. Και τώρα το πάμε και ανάποδο. Ναι, φως. Οι ποιότητες μοσχαριού όταν είναι τερματισμένες είναι ανώτερες από προβατίνες, αρνιά κτλ. Και τώρα το πάμε ανάποδο, το ξανασυναρμολογώ και εσύ μιλάς ανάποδα. Γεια σου, Ρόνο, καλησπέρα. Κοντοσούλη προβατίνα, σωστός. Θοδωρίτσο πιπώνει. Πιπώνει, φίλε, από το καλύτερο μήνυμα του τελικού του είσαι. Πραγματικά, respect στο μάνταρα. Θεός. Μπράβο στη Θήβα που βγάζει τέτοια πράγματα. Έδωσε content για 10 χρόνια. Μινέρβα δεκαετία, όχι, Μινέρβα 2018. Το μάτσο. Το μάτσο. Λοιπόν. Εγώ ένα παράπονο είχα από όλα αυτή την ίδρυμα που έγινε τις τελευταίες μέρες. Κράτησε πολύ λίγο. Δηλαδή, το κάντε που το κάνετε, ρε κουφάλες. Κάντε το και ένα sequel. Ενός μήνα να γίνουμε να έχουμε κόντε να γοστάρουμε. Κάντε Lord of the Rings 3 ώρες ταινίες. Όπως το Matrix, Reloaded, Revolution, απλό, έτσι, αλλιώς, κάτι και να κουσάρουμε ένα μήνα. Δυο μέρες, σε δυόμιση μέρες, βγαίνει ο Ρίο. Τέλος. Τέλος. Το κάνει και ένα χρόνο, γεια σας. Κράτα το και ένα μήνα να κουσάρουμε. Λοιπόν, πρόγεν. Εδώ μπορούμε να συμπληρώσουμε. Ναι. Κάτσε να το πάρω μπροστά μου να μπορώ να το έξω καλά. Εδώ να το ζουμί ξέρεις, είναι πετσούρα, ε. Ναι. Καλησπέρα. Αυτά είναι. Πάμε λίγο παρονάκι. Στα αρχίδια σου πρέπει να κάνεις μυαστική 3 ώρες μετά στην μούτσα σου. Το κατσικάκι από χθες. Μάλιστα, πραγματικά, προηγούμενη, ξεωρισμένη, πάσα το κατσικάκι, είναι το νέκταρ των Θεών. Επίσης, απλώς, σε αυτά τα κρέατα έχουν μια χαρακτηριστική μυρωδιά. Το κατσίκι όχι τόσο.
Ναι. Το ανοίγει πολύ. Σου λέω ότι μια χαρακτηριστική μυρωδιά δεν μπορεί να την περιγράψει. Μόνο όσοι τρώνε ξέρουν. Αυτή η μυρωδιά με το που την αντιλαμβάνεσαι, λες κάτι ωραίο θα συμβεί. Αρχίζουν και τρέχουν οι συλλογόνοι αδένε. Ναι. Όλα πάνε εδώ πέρα. Ο Κρίζ, να τελειώσω. Ξεκινάει να φάει. Πριν μπει η μπουκιά στο στόμα, συγγνώμη. Είναι έτσι. Πριν μπει μέσα. Για τώρα ανοίγω το τάπερ για να βάλω φαΐ. Ο λιμάνι που πέρα από πλάκα, όχι 10 σαν 10. Εδώ πέρα είναι κατηγορία έσπασε. Έσπασε. Βρε ηλίθιε, πού θα βάλω κάρβουνα στο διαμέρισμα, βρε ζών. Δεν έχεις το μαγικό προφητή από πάνω που το έχω. Τι είμαι στην Κύπρο, ρε μάγκα σε κάθε χωριά. Ας δούμε να κάνουμε και κλειπάλια. Έτσι γίνεται η δουλειά. Με 4 δάχτυλα σύστημα. Το κατσικάκι. Έσπαθε. Πιστεύω να μην έχει διάσεις από εμάς. Ρίτε σε καλά. Τι έχεις. Μια χαρά. Μια χαρά. Η διάση που πας, λέμε να τρώμε στα ζώα. Είναι η φάση που λέει 2023 θα έχουμε πτάμενα αμάξια και λεγατευθυνόμενο ρεύμα. Με τρόλ. Θα έχουμε λύσει το πρόβλημα του νερού. Μην πάει 2023. Γεια σου Κώστα. Συγγνώμη, μια μισή ώρα τρώτε. Τι είναι. Δεν έχετε κάνει τίποτα. Ναι, τελειώσαμε. Έκανε και λίγο σουσού και λίγο. Τελείωσε, ρε. Ψήνω την μπαβέτα, τελείωσε. Πρέπει να γράψει όλο ο μας σήμερα, τώρα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Να ξέρει πραγματικά μαζί σου. Πρέπει να κάνουμε ένα μιλάκι, να κάνουμε σου με τις ώρες. Και δεν μου φαίνεται ότι κάνω και κάτι, ξέρεις. Σαν να είστε παρέα για να γράψουμε. Ναι. Εν τέλει, Bowser Vision θα έχουμε σε ρωτά για προσωπικό λόγο για μένα. Θα την κάνω. Είμαι το Γιώργο χωρίς. Θα γίνει. Γιατί σου λέω. Και εγώ άμα θα συμμετέχω και θα ήθελα σχολικό. Κάνεις τα τραγαντάρι. Θα κάνω δικό μου τραγούδι. Όντως. Ναι, για αυτό λέω. Το οποίο θα δημοσιευθεί σε πρώτη παραγγελία μετάδοση από το κανάλι σου Twitch και μετά θα ανέβει στο YouTube. Για να πάρουμε τα copyright, δεν μας προλάβει κανένας άλλος. Τέλος. Πάτε από εδώ. Να ψήσω. Παθολογία σου κατσικάκι. Τίποτα, 10 στα 10, άλλο. Είναι, σου λέω, η κατηγορία έσπασε. Είναι αυτά που δεν τρώγονται, μέτρια, ντεμή, καλά, πολύ καλά, τέλεια, έσπασε. Κοίτα. Για να είμαι δίκαιος θα βάλω 9, γιατί. Ο μόνος λόγος που βάζω 9 είναι γιατί στο κάρβουνο είναι 10. Εμείς λέμε για δεδομένα. Για φούρνο είναι 10. Για δεδομένα σου ναι, για φούρνο είναι 10. Η Ρίτα θα μάθει να δουλεύει. Ρε μιλά όμορφα ρε. Μοντερέτος. Πελάτης είναι. Εντάξει διαγραφή του κάνω. Πηγαίνατε μαζί σχολείο. Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο. Τι τσούπα φωσού μου σου δίπλα. Ναι. Τα τσίψα μόρτε. Τα τσίψα. Για κάτσε λίγο να το δω. Ό,τι καλύτερο. Κοίτα, πάντα κρίνεις. Ανάλογα με τα μέσα που έχεις διαθέσιμα. Και το που μαγειρεύει. Άμα τώρα εσύ μου πεις ότι είχα ένα προσάναμα και ήμουν στη μέση του δάσους και έκανα τραχανά, θα σου λέγανε ένα καθαδέκα. Θα είχε αυτό ρε μάγαμε παγιωμένο. Δίπλα, κρυμμάτι με τορτίλια. Δεν είναι για μετά. Α, ναι. Εντάξει, γεια σου, γεια σου, Μαγάλη, καλησπέρα. Γεια σας. Legit, έχεις 11 mods μέσα, λυπάμαι. Ναι, μάλλον δεν έχω mods. Και όταν έγινε moderator, να στείλει το γραφικό. Ενώ... Και έτσι μπορεί να στείλει μια φωτογραφία σου, έστω. Τι είπα. Λοιπόν, εδώ, κύριε. Flank steak ή αλλιώς μπαβέτα Ουρουγουάης. Πριν σε αυτό το σημείο να πω ότι. Έχει να φάει δύο κρέας. Για να το προφυλάξουμε όσον αφορά το θέμα υγρασίας, βάζουμε το χαρτί από κάτω. Το χαρτί το βάζουμε για να βγάλουμε όσο περισσότερα υγρά γίνεται
Γιατί όταν θα πέσει το τηγάνι θέλουμε να έχει υγρά, ώστε να μπορεί να ψηθεί γρήγορα και να κάνει ωραία κρούστα. Απλά προσπαθώ να πάρω ένα λογοπαίγνιο από κάτω. Πού στέλνω CV. Άραξε, θα σε κάνω εγώ μετά. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε για να ψήσουμε την παβέτα. Εκεί τριγύρω έχει φτιάξει όλο το παβέτα. Μόνο λίγες σταγόνες ηλιέλαιο. Και χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο γιατί. Γιατί έχει υψηλό σημείο καύσης και δεν καίγεται. Πώς θα κάνεις αυτό. Εντάξει. Φαίνεται ότι είναι παιδιά χρόνο που μιλάει. Έσαι εδώ. Έσαι εδώ. Τα χέψω με τα δάχτυλα. Να κάνει να σε έβγαινε και εσένα έτσι. Μέσα αυτό το τύριο εδώ. Κάποια γυναίκα. Το χρώμα είναι απέσιο για φλάνκ. Είσαι άσχετος, μην μιλάς. Φάει την προβάτινα σου. Μη μιλέ. Εκτός αυτό δείχνει ότι έχει πεζοδρόμιο. Κυρία τι λέει. Στο GTA, στο GTA. Διαχωρίζω, στο GTA. Εν μεταξύ, δεν βλέπω το σειρά το ring light που έχει εκεί. Γιατί επειδή δεν πήρα βάλει τους Κινέζους από κάτω, πολύ broker στο θέμα φωτισμού. Και οικονομικό. Και δεν είναι καλό. Τα καλύτερα είναι τα ελληνικά του. Εκεί είναι διαφορά. Γιατί ακούμε τη Ρίτα. Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω. Μάκες, λείπω μια μισή ώρα και έχω τρία λεπτά που έχω έρθει, έχω πει δύο κουβέντες και μου έχετε πρίξει τα παπάρια. Τι να κάνω, σπίτι είναι, δεν είναι στούντιο στην τελική, sorry κιόλας. Στο GTA. Κάνα GTA. Κάτι. Εφούλη σπίτι. Α, medium rare την τρώω. Ό,τι γουστάρεις. Εντάξει. Γιατί έλεγες ότι θα το σπίτι, άμα μου λέει κάτι κουβελντάν και τέτοια. Και εγώ το γενικότερα τα κρέμα. Το πάω μέχρι medium με βαριά καρδιά. Γενικότερα τα κρέμα και εγώ τη διώκω μέχρι εκεί. Το κρέας δηλαδή ή θα πρέπει να είναι στο άλλο άκρο, να μαγειρεύεται 15 ώρες ή θα πρέπει να είναι μέχρι... Εξαρτάται το κομμάτι. Yeah. Να λέει εγώ τι έχει πει εδώ. Να μας θυμάμαι όσο δεν θα μία το τώρα. Ουε. Τα άφε το κόντρο σου. Δεν ξέρω, γιατί τα έχει νεύρα για κάποιο λόγο. Δεν έχω καταλάβει. Εντάξει, είμαι άνθρωπος και έχω νεύρα. Δηλαδή, επειδή είμαι γυναίκα, πρέπει οπωσδήποτε να έχω περίοδο. Επειδή δεν είπα εγώ αυτό. Δεν μπορώ να έχω απλά νεύρα. Ναι. Απλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έχει νεύρα. Όχι, συνεχίζω. Τα θέλω. Μπρε, μάγκες, εγώ στη θέση σας, κάλμα, δεν σας παίρνει, να ξέρω. Π.χ. παίρνεις ένα κεφάλι από μοσχάρι στο ξυλόφωνο, 5 ώρες και γίνεται λουγούμι. Ξέρεις, φίλε, κάτι που... Ναι, τσιμπουράκι. Κάτι που θα ήθελα να βρω, το ψάχνω και δεν μπορώ σε πυροπόλη. Είναι βρει πυροπόλη που να πουλάει μάγου μια σχέδια. Όχι. Αν τα παραγγείλω θα μου τα βρει. Α, πάει τέλος. Ναι, ναι, ναι. Αλλά να τα βρεις επί τόπου, όχι. Γιατί είναι ταλέπα, ρε φίλε, πάρε το κεφάλι. Κάτι σε ασχολεί, σου βάλει τα μάγουλα. Ρωτάει ο Καβαλάρης αν έχεις λούσκιν από το weight loss. Α, η επιδερμίδα. Καλά, φυσιολογικό είναι, ρε φίλε. Η επιδερμίδα, όταν βάζεις και λαμίγει, πρέπει να χάνεις με κάποιο περίσκο. Απλά έχω και παρατηρώ. Μήνα με το μήνα, με τη γυμναστική που κάνω τη διατροφή, σιγά 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 μαζεύει. Αυτό. Επίσης, εγώ είμαι full κατά τη ιατρική παρέμβαση για αισθητικού λόγου. Δηλαδή, είμαστε όπως είμαστε. Τελεία. Είμαστε αυτοί, δεν αλλάζει. Είτε μας άρεσε είτε όχι. Αγαπάμε το σώμα μας όπως είμαστε, θα περάσουμε τον αισθητικό μήνυμα και πορευόμαστε έτσι. Τώρα, αν κάποιο για επαγγελματικού λόγου, γιατί δραστηριοποιείται επαγγελματικά σε κάποιο χώρο που παίζει ρόλο η εμφάνισή του, εκεί να τον ευχόμαστε ότι θα κάνει κάποια παρέμβαση ή κάτι τέτοιο. Τώρα, για αισθητικούς λόγους προσωπικά, πιστεύω ότι είναι πεταμένα ανευχάριστη. Πραγματικά το λέω όσο πιο πιο εκείνο. Λοιπόν, yeah, αυτό επειδή είναι λεπτό, θα το ψήσω 4 λεπτά. Κάθε λεπτό θα γυρνάω για να μην χάνω υγρά. Εντάξει. 4 λεπτά. Μου λέει ότι πώς θα πάει τώρα και θα μου όπως είπες, προσωπική γνώμη, ναι, ναι. Ο καθένας αποφασίζει ο ίδιος τον εαυτό. Πόσα κιλά ήσουν, α? Όταν ξεκίνησα στο κάτω, το πήγε, 145. Ο Κρίς είναι 170. Έτσι δίνεις. Οκ, ναι. Το τι παίρνεις αλλού και ρωτήσεις. Μπορώ να πω ότι πιστεύω
αλλά είναι θέμα. Άρα ήσουν κοντά του σχετικά. Ναι. Σε ποιον μουρμουρίζει Ρίτα, σε αυτόν. Άντε, γεια! Έτσι δήλω στο βουνό μας. Λογικά βουνό μου. Κακός είναι. Απλά να ξέρετε, Μάκη, ότι είναι πολύ λεπτές οι γραμμές του τι πρέπει να εικόνεται και του τι δεν πρέπει να εικόνεται. Είναι πραγματικά πολύ λεπτές. Και το μέχρι που να φτάνει κάπου κάνοντα συμβουλέ και πότε η συμβουλή θα γίνει υπόδειξη και πότε θα παραμείνει συμβουλή. Γιατί κανείς πιστεύω ότι δεν θέλει να του υποδεικνύουν το τι θα κάνει. Και γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ πιστεύω ότι είναι και θέμα ψυχολογίας και ότι αν του πα σε πολύ κόντρα, από αντίδραση μπορεί να κάνει ποτέ. Κάνει το αντίθετο, ναι. Αυτό. Το πριν κολλάει. Αυτό το προσωπογράφω κι εγώ. Γιατί κι εγώ. Όχι. Γιατί και εγώ όταν ήμουν σε αυτήν την κατηγορία του κιλό, βρισκόμουν σε μια διαρκή άρνηση. Μου λέγανε όλοι εδώ, χάσει κάτι κιλό. Είσαι μαγεία αυτό. Σωστό. Εγώ πάντα έλεγα, από το ένα πέρα το άλλο βγαίνει, ήμουν σε μια διαρκή άρνηση. Ότι απλά μου τη λέει για να μου το πούνε. Δεν καταλάβαινα το πρόβλημα που είχα. Εγώ βέβαια για να καταλάβω το πρόβλημα που είχα. Άρα εσύ αυτό το δίνει. Ναι. Χρειάζεται να περάσει μια περιπέτεια υγεία που ήταν το καλό το χαστούκι και την επόμενη μέρα τα κοσάλα, τα αρνητικά και ξεκίνησα τα θετικά. Άμα δεν το βιώσετε, δύσκολο να το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό σα λέω σαν συμβουλή, μην κάνετε tryhard υποδείξεις. Και να είστε πιο. Να έχετε μια πιο normal στάση, μην είστε τόσο πιο. Ναι. Δεν είναι ούτε αδερφό σα, ούτε. Οικογένειά σα, ούτε φίλο, ούτε τίποτα. Ναι. Και επίση, παιδιά, ο Τέο λέω, ο Κρι έκανε, δεν έκανε βίντεο, πάλι έτσι θα ήταν. Καλά, αυτό είναι το σχολείο. Απλά δεν το ξέραμε. Το θεωρώ αυτονόητο. Τι πέρασε τώρα, επιτρέπετε. 30 Αυγούστου του 2022, μια μισή ώρα το βράδυ, καθόμουν στον υπολογιστή και έπαιζα τη στιγμή τη ARP με το σερβό του. Και όταν καθόμουν στον υπολογιστή, είχε stream αυτό, δεν μπορούσε να το καταλάβει. Ξαφνικά σβήσαν όλα, όντα καθισμένο πάνω στην καρέκλα. Έλα! Μετά από 2-3 λεπτά, το είχα σταματημένο με την ώρα που έφυγε ξέρω υπολογιστή, γι' αυτό το θυμάμαι. Ανέκτησα τις αισθήσεις μου, χωρίς να μπορώ να λέξω κανένα άκρο του σώματος. Τι λέει. Δηλαδή, σβησμένα όλα, στην καρέκλα έξι. Να είσαι ξύπνιο, αλλά να μην μπορείς να κοντρολάξεις το σώμα. Βαρύ αυτό. Άλλοι γιατί μου είπαν ότι ήταν καρδιακό, άλλοι εγκεφαλικό, καθόλου δεν ήταν δικά του. Τέλος πάντων, μετά από 2-3 λεπτά, επανήλθα η φυσιολογία του ίδιου σώματος και μπορείς να αλλάξω χέρια, πόδια κτλ. Δηλαδή, εγώ τι πιστεύω, ότι πρέπει να κόβει και ρούχο του αίματος, στο εγκέφαλο ή κάτι έγινε. Τέλος πάντων, 30 Αυγούστου αυτό, 1η Σεπτεμβρίου, κόβω τσιγάρο, σιγά διαδρομή, τα σκύλα πάντα. 1η Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου 2022. Γερό χαστούκι όμως. Τέλος πάντων, βρήκα και κάτι άλλο που είχα μαζί με αυτό, θα το παρακολουθώ. Και το πήγα full tryhard σε 7 μήνες 60 κιλά. Ερώτηση. Ναι. Πήρες βοήθεια από κάποιον ειδικό ή από μόνος σου. Για καλή μου τύχη, στην πρώτη ηλικία έκανα πρωταθλητισμό για 6 χρόνια, οπότε το θέμα διατροφής το ξυλοκατήχα από τότε. Okay. Και σε διαθμό και ιατρικές συμβουλές που δεν ήξερα. Ναι. Για κάποια πράγματα που πώς λειτουργούσε ο οργανισμός μας, πώς εξεργάζεται ο οργανισμός μας, ναι. Και πάλι για ιατρικά πράγματα. Δηλαδή. Και κάπως έτσι, σε 7 μήνες 60 κιλά, και με το που έφτασε στα 85, πάτησα φρένο, γιατί όταν χάνεις κιλά, ο οργανισμός στρεσάρεται. Και έχεις ασθενή. Ναι, γενικά όλο το σύστημα εκτονεί. Ευχαριστώ. Και αυτό δεν πρέπει να κάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί θα δημιουργήσει μετά άλλα κουσούρια. Okay. Και το Φλεβάρι Μάρτι, πάτησα ένα φρένο με το πρώτο 45, λέω τώρα δεν κάνω θερμιδικό έλλειμμα, κάνω ισορροπημένη διατροφή, είμαι 45. Ναι. Άμα θέλουν να φύγουν και τα 2-3 που έχουν μείνει, φεύγουν. Ναι. Άμα δεν θέλουν. Καλαρά. Ναι, αυτό. Καλαρά. Και από το Φλεβάρι μέχρι και σήμερα. Ένα κλαπ, ρε μαλάκες. Ένα κλαπ, ναι. Όχι, legit, ένα κλαπ είναι δύσκολο αυτό που έκανε. Πολλά παιδιά το έχουν κάνει, είναι δύσκολο. Αλλά γίνεται. Και κάπως έτσι, φίλε, ευχαριστώ, Μάγκες, ευχαριστώ πολύ. Δεν το λέω έτσι, ευχαριστώ πολύ. Και κάπως τσιγάρο σου θα ξανακαπνίσει. Υπάρχουν στιγμές που μέσα τσιγάρο. Αλλά λέω ότι είναι πολύ μεγάλη βλακία για μια τέτοια είδους απόλαυση να θυσιάσεις κάτι άλλο που είναι πολύ πιο σημαντικό. Okay. Τώρα μου την υγεία σου. Τώρα μου ναι, τσιγάρο, κλάι. Όλα μαζεύονται, παιδιά. Σε έχει το θέμα. Θεστικά πάνε όλα. Είναι αυτό, είναι έξω από το χώρο.
Πολύ ωραία. Πραγματικά, μάγκες, μακάρι κανείς σας να μην βιώσει αυτό το πράγμα του πάω και έρχομαι. Εγώ αυτό βίωσα. Yeah. Ότι πήγα και ήρθα. Ακραίο. Μπορεί να κάνω μια απλή υποθυμία, βέβαια γιατί μου είπαν άλλα, αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να κάνω μια απλή υποθυμία. Μακάρι να μην το βιώσει κανείς, θα σου πούνε στο ένα δέκατο. Και μακάρι οτιδήποτε είναι να κάνουμε διαβελτίωση, να το κάνουμε εν συνειδητά χωρίς να χρειάζεται να φτάσουν στην ίδια καταστάσεις. Να το κάνουμε δηλαδή πριν έρθει το γράμμα. Πριν γίνει η αλλαγή. Βέβαια δύσκολο αυτό. Είναι γιατί έχουμε μεγάλες ανατροπές στην Ελλάδα, ρε φίλε. Ειδικά όταν είσαι νέος, λες ρε πούστη με νέος. Είμαι αρχίδια μου. Αυτό, ναι. Δεν μασάω. Αυτό. Το θέμα είναι ότι, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι όσο μεγαλώνεις, τα chance να σου τύχει κάτι πιο άσχημο και πιο επικίνδυνο, τσάν. Άλλο αν το πάθεις στην ηλικία του Τέο και αν το πάθεις στα 60. Λοιπόν, αλλού τα λόγια, κάτσε να σου πει εγώ σε άλλη φωτογραφία τώρα. Αν και εξαίρεση, πάλι και εκεί πέρα υπάρχει που εξαρτάται από ποια άποψη. Την περίπτωση. Την περίπτωση. Γιατί παραδείγματος χάρη λέει, αν πάθεις καρδιακό σε μεγαλύτερη ηλικία, λόγω της πυκτότητας του αίματος. Α, του πάλι περάσει πιο εύκολα. Πάλι πιο εύκολα από ό,τι δεν ξέρει. Έχει να κάνει ανάλογο με το τι περνά και το τι. Γεια σου, Χόκερ, γεια σου, Φάστο. Γεια σου, Μάγκε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε, άνοιξε. Τορτίγια. Τι ψαλίδι με ένα συγκεκριμένο τρόπο ή όχι. Ρίτα το ψαλίδι. Μπορεί να έχει την πέρα. Τέλο πάντων. Εδώ, τέλο πάντων. Έδωσε ένα δύο δεύτερο και αφού πήρα feedback. Λοιπόν, ρίξε μια τορτίγια στην τορτίγια. Όχι, τυράκια από πάνω. Την μπριζόλα την αφήνουμε να τσιλάρει όσο την ψήσαμε. 5 με 6 λεπτάκια. Που λοιπόν πιστεύεις ότι η θεωρία του rest στο κρέας ισχύει 100%. Το έχω δοκιμάσει να ανοίξω μπριζόλα την ώρα που βγήκε από το τηγάνι και την ώρα που την έχω ξεκουράσει. Καμία σχέση. Τα υγρά φεύγουν όλα έτσι χύμα. Ένα πολύ μικρό sell-out που λέει διατροφή έκανες. Αν μπεις γαράμι στο YouTube τέωστη, υπάρχει ένα βιντεάκι που λέει θερμιδικό έλλειμμα απώλεια βάρους. Τα λέω όλα μέσα από το άλφα μέχρι το μέτρο. Λοιπόν, μικρό sell-out. Τυράκι στο από πάνω. Άπλωσε το να πάει παντού. Την ποσότητα λίγο να μου πεις. Τίποτα, ίσα ίσα να καλύψεις την επιφάνεια. Θυμάσαι και το βράδυ που πως είχες κάνει abuse καφεΐνη, είναι ζητή τα λοιπά και σε επηρέασε. Όχι, όχι, γενικά δεν έπαιρνα ποτέ να ζητή, όχι. Insane αυτό που κρατάς από λιμά από μασούτι, το μίξ τελειώνει. Ναι, για αυτά τα πράγματα είναι πολύ καλό. Γιατί λιώνει πολύ ωραία. Έστειλε και φωτογραφία από εκεί. Είναι ένας μπάρμπας μέσα στο. Το βίντεο το είδαμε. Το βίντεο τέλο το είδαμε το χθεσινό. Ένα οριακά δεν έδινε όταν ρωτήσει, τον άφηνε καλά καλά. Θα το δούμε μετά. Είναι το βίντεο που είναι ο Τέο στο. Εδώ μα κοπλέ. Στην Τούμπα, ναι. Τι κάνω, βάζω άλλη από πάνω. Όχι, περιμένω να είναι μία. Ο πολιτισμός της Χιλιαρίδας είναι να βρίζει μανές. Της επιστρέφω τον χαρακτηρισμό λοιπόν. Στον επέστρεψε. Στο κλα, άκου λίγο. Όταν μπαίνει σε ένα stream, ο streamer έχει πάντα δίκιο. Οπότε, ή τα ακούς και κάθεσαι, ή λες τη μαλακία σου. Όχι ρε φίλε, δεν πάει έτσι. Για ποιο λόγο να κάτσω εγώ να δεχτώ το σεξιστικό σχόλιο του Στόκλα, ότι επειδή είμαι γυναίκα και έχω νεύρα, έχω περίοδο. Έτσι είναι στο stream. Αυτό είναι το stream. Άμα είναι έτσι, να δεχτεί και αυτό ότι του γάμια τη μάνα όμως. Πολύ ωραία. Συμφωνούμε. Μα τα εφαλό για πριν. Είσαι streamer και λες ό,τι γουστάρεις. Και στα αρχιδεία σου. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Έρχεται, λέει τη μαλακία του και θέλει να βγει και από πάνω. Στόκλα, εδώ είσαι. Έτσι στο γάμιο. Έτσι. Συμφωνώ και με τους δύο, υπέρο μου. Τι ωραία, χάσει πως πήγε σε πέντε μήνες μόνο από κόντα και ρίζει γυμναστήριο. Γυμναστήριο δεν πήγε. Μάλλον δεν πήγε γυμναστήριο. Μόνο που θα ρίζει. Το. Να πω λίγο, ποια είναι η ιεραρχία σου να χάσει κιλά, στο τι πρέπει να κάνει. Πρώτα και βασικό. Σωστό και συγκεκριμένο πρόγραμμα ρίξη. Ύπνος. Ύπνος. Έλα. Το πρώτο. Το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό. Τι λε. Δεν πάει να κάνει διατροφή γυμναστήριο. Δεν πρέπει να χάσει ποτέ. Ναι. Σωστό ύπνο. Σωστό ύπνο. 6 με 8 ώρες ανάλογα το καθένα, τι μπορεί να λοιπά. Κατά δεύτερο λόγο η διατροφή, τη γυμνασία την έβαζε ένα 10%. Έλα. Για την απώλεια κοινών. Τόσο λίγο. Είναι irrelevant. Η άσκηση δεν βοηθάει να κάνουν. Ξέρω, η άσκηση τι σου κάνει. Να κάψουν θερμίδες. Και έχει παραπάνω θερμίδες. Ναι. Ναι. Δεν βοηθάει αυτό. Εσένα στην ουσία σε νοιάζει να έχει ένα θερμιδικό έλλειμμα 300 με 800 θερμίδες. Ναι.
αυτές που κες με αυτές που καταναλώνεις. Okay. 300-500. Και θες έλλειμμα. Άμα κάνεις γυμναστική, απλά ανεβάζεις αυτό το έλλειμμα. Άρα κες παραπάνω. Κες παραπάνω και καταναλώνεις παραπάνω. Α, πεινάς πιο πολύ μετά εννοείς. Όχι, εσένα σε νοιάζει να έχεις αυτό το παράθυρο. Okay. Είναι το παράθυρο είναι 3.000 με 3.300. Είτε είναι 6.000 με 6.300. Εσένα σε νοιάζει να έχεις το παράθυρο αυτό. Να το έχει το έλλειμμα. Δηλαδή. Ναι. Το πόσο κες και πόσο καταναλώνεις είναι έλεγμα. Είναι. Για να χάσεις κιλά, πάντα λέω. Τι έχουμε. Α, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, τελειώσαμε το πρόγραμμα. Λοιπόν, έλειωσε. Εσύ θα μου πεις πώς τη θες. Τη βγάζω. Να φέρουμε λίγο και τις σάλτσες. Αυτή δεν έχουμε φτιάξει ακόμα. Okay. Θέλω να μου ρολάρεις το δαντιό, το lime. Ρολάρε το. Πόσο να βγάλω. Και το ρολάρε. Τι ακριβώς κάνει. Δεν μιλάει εσένα, σίγουρα. Αλήθεια. Σίγουρα δεν μιλάει εσένα. Του λέει, μην πείτε κόλμα τα σόκλα. Οπό. Τέλος της, όσο προτείνει την ημέρα έτρωγες. Μάγκες γενικά, να ξέρετε, ότι... Κόφτω ρίχνω μέσα. Να το κόψω στη μέση. Μέση και εσύ. Α, το ζουμίθι. Ναι, ναι, ζουμί μέσα. Όλα αυτά που σας λένε για τα γραμμάρια πρωτεΐνες και όλοι... Γενικότερα όλο αυτό που επικρατεί είναι καθαρά για εμπορικούς λόγους να πουλάνε σκόνες πρωτεΐνες. Το πόσο πρωτεΐνη κατάφερες και λίπη πρέπει να τρώμε, τα βγάζει ο καθένας ποσοστιαία ανάλογα με τον ίδιο τον οργανισμό. Πόσο βάρος έχει, πόσο κιλά είναι, αν είναι άντρας, αν είναι γυναίκα, πόσο γυμνά κτλ. Λάιν είναι. Όχι μουνάκι τόση ώρα να το κάνει μασάζ. Απλά παιδιά το μασάζ βοηθάει να ζυφτεί καλύτερα. Λοιπόν, θέλουμε όλο το ζουμί. Ναι, ναι, όλο. Άρα βάζω και λίγο μαχαιράκι εδώ για την βοήθεια. Και όσο θα καλάσω τι έπρεπε σε μια μέρα. Άστο. Άστο. Άρα και παστές, μπέργες. Α, μόνο χοντρέματα δηλαδή. Πρωινό 90% απ' έξω. Φωλιάτες, πενιδλή, καλτσόνε και όλα τα συναφή. Μεσημεριανό, αν δεν έκανα μια εύκολη λύση στο σπίτι που πάλι ήταν αθηγήνη, θα ήταν σε φάση. Κάτσε, μαγείρευες και παλιά. Ναι, μαγείρευα, αλλά. Όχι, όχι. Τι θα μαγείρευα. Σκόνη έτοιμη καρμπονάρα με ένα πακέτο μακαρόνια. Α, μαλακίες. Ναι. Ψαροκροκέτες, ξέρει, μαλακίουλες έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, ή σπίτι κάτι τέτοιο, ή απέξω. Γεια σου, Άρημα, καλησπέρα. Τι έχω προσπάθει πολλές φορές να κάνω διατροφή, αλλά όλη η διατροφή που έχω πάει έχουν ένα κοινό. Okay. Μου είπαν να τρώω κρέας μια φορά, δύο φορές την εβδομάδα και αρνεί μια φορά το μήνα. Και τους έστειλε. Κοίτα, αυτό με το κρέας δεν ισχύει να ξέρεις. Και να τρως κρέας, πώς το λένε. Για πρώτη εβδομάδα. Όχι, να τρως κάθε μέρα που είναι ο λόγος. Ξυλοκοπλέει, το θέμα είναι τι ποσότητα τρως. Δεν έχει σημασία για το κρέας, να μην έχει λίπος. Όχι, ναι, εντάξει. Δηλαδή, μία φορά τον εβδόμαδο να κάνεις μια αποξένωση με οσπρίο, κοπλέει. Δεν είναι ανάγκη να το τρεχαντάρεις τόσο. Τι έχω γνώμη για κάνει γορδάι. Γενικά, μάγκες, ό,τι είναι εκτός της ισορροπημένης διατροφής με μέτρο, εγώ είμαι κατά. Ρίξε μια κατεψιά καλή. Πάντα να προτιμάτε στη ζωή σας να κάνετε τα πράγματα που έχουν μέτρο. Επίσης, παιδιά, την πριζόλα την κόβουμε κόντρα στις ίνες. Δηλαδή, δεν σε δω τις βλέπεις στις ίνες του κρέατος. Ναι, πάνε έτσι. Είναι αυτή την ύπνο. Ναι. Λοιπόν, οι ίνες πάνε έτσι, εσύ κόβεις έτσι. Αντίθετα από τις ίνες. Το χρωματάκι, μάγκες, απίστευτο να ξέρετε, το βλέπω εδώ πέρα. Γενικότερα, όταν ακούτε κάρνιβο, ελληματική, πρέπει να με το ένα χέρι να πιάνει ένα πύραυλο τη ΝΑΣΑ και με το άλλο χέρι το μονόζυγο. Ό,τι ακούτε που δεν συνάδει με την κοινωνική την ισορροπημένη διατροφή, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι καλά, ναι. Κύριε γνώμη, για μου σχαρίσει το Black Angus 45 μέρες ο Λίμπαθης που θα ψήσω σήμερα, αρήμα τον παίρνεις. Μας γάμισες. Αν και οφείλω να ομολογήσω ότι και αυτό που έχω εδώ πέρα μπορώ να πω ότι είναι εξίσου ποιοτικό, αλλά τον παίρνεις παρόλα αυτά. Black Angus ανώτερο. Δεν κόβει το μαχαίρι, όχι απλά προσπαθεί να το κόψει σωστά. Κόβει, κόβει. Για δοκιμάσαι. Το κρατάει εκεί.
Δοκίμασε και πες μου κουβαλάρι πώς είναι. Η μπριζόλα είναι flank steak, Ουρουγουάης. Αυτό ζει, εσύ μπούκωνε. Δώσε μου μια κουμπλή. Εντάξει, ναι, ναι, κουμπλή, τέλεια. Κοίτα, πρώτα όλα, σκουδί, δεν καπνίζω, καταλαβαίνω πιο εύκολα. Τις γεύσεις. Ναι, εσύ που κάνεις vape, σε επηρεάζει καθόλου σου γεύση. Όχι, σίγουρα. Καλύτερα από τσιγάρο. Ναι. Καλά, πριν τώρα σου πω όταν κάπνιζα, ήθελα 5 τόμους σαλάτι. Δεν καταλαβαίνεις χρυσό τίποτα. Έλειωσε. Έλειωσε. Ωραία. Πιάτο. Ένα κλίπιο. Εντάξει, ναι. Πιάτο και πάμε την επόμενη. Πιάτο, πιάτο εδώ μπροστά σου, μπροστά σου, μπροστά σου, μπροστά σου. Να πάρω σε αυτό. Όχι, όχι, όχι. Άνοιξε, άνοιξε. Αυτό, αυτό. Μπράβο. Welcome. Συντροφίδια, για πιο γρήγορα μπορείτε στο κεκάρι χαμηλά. Εντάξει, και το σύρα βολεύει. Τζάμπα τράγκα. Αρήμα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 6 χρόνια η επιστροφή. Να είσαι καλά, δεν φαίνεται. Θέλω να φύγω. Να πούμε ότι η Γερμανία στη Θεσσαλονίκη σήμερα επικρατεί μια συννεφιά. Υπάρχει περίπτωση με όλα αυτά τα πράγματα κάνει απλά να βγει και δεν ξέρω. Όποιος έχει δει καιρό, λίγο να γράψει αν ξέρει αν θα βρέξει, δεν θα βρέξει, θα κάνει. Ναι, τέλος. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα έξω. Welcome. Λοιπόν, λίγο πλείς, σήμερα στην Καβάλα. Είπα να το πάρουμε εκεί το πρώτο. Χαγκακούρε για 11. Ευχαριστώ πολύ, αγώνα μου. Ουε, ουε, ουε. Σπέντε, ουε, ουε. Πάμε να σου άλλο, θα βάλει πισινέ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη. Βασικά, αυτό το χρειαζόμαστε. Να, να προτείνω κάτι. Να φέρω την κάμερα πιο κοντά να βλέπουν καλύτερα ή... Όχι μόνο, κλάει, θα τη δει να λοιπόν, βασικά, αυτό που είναι να τη φτιάχνουμε, να βάλουμε εδώ, σωστά. Απλά το θερμολογικό έλμα είναι μόνο για χάσιμο βάρος, όχι λίπους. Δεν πρέπει μαζί με το θερμολογικό έλμα να κάνεις για μας. Αυτό λέμε, διατροφή θερμολογικό έλμα. Πώς το βάζει, άμα είναι μερακλήρης ο άνθρωπος, άμα είναι καταρτισμένος με μακηρικές ενώσεις που σπανίζουν στις μέρες μας, κοίτα πόσο συμπεριφέρεται. Βάλε σάλτσα. Θέλουμε και ζουμί ή μόνο τα στενά. Όχι, μόνο τα στενά. Δεν θέλουμε τα ενυδατωμένα δηλαδή. Καθόλου ενυδάτωση. Θα θέλουμε τα πλάγια έτσι. Από πάνω. Από πάνω. Βάλε, βάλε, μην τρέψει. Μισό. Να μάθουμε και από τώρα στο μάστερ. Από τι με τι λύσα να δώσω την πριζόλια. Λακάνγκους, ε. Εδώ είμαστε καλά. Ψητά λαχανικά. Ναι. Λοιπόν. Έλα. Βάλε. Από πάνω ή από δίπλα. Από πάνω. Σαν ποσότητα, είναι καλά. Βάλε. Βάλε κι άλλη. Άρα, βάλε. Βάλε, βάλε. Αυτό το πράσινο τι είναι. Σαν βαγαμόλε. Σως αβοκάντο. Αβοκάντο. Ήταν, δεν καίει τίποτα από όλα αυτά. Θέλω από όλα. Ναι, εννοώ δεν καίει κάτι από αυτά. Ναι. Ναι. Ένα από όλα. Μάλιστα. Ένα από όλα. Αυτό είναι τζενίτας. Καλή σου όρεξη. Ας το απολαύσω. Μέχρι τρία πράγματα. Σαν βραστό εκείνη το κρέας, ήθελε λίγο περισσότερο ψήσιμο για να πάρει καλύτερο χρώμα στο κλατ. Μην μιλάς. Ήδη είναι να φας μία. Μπήκονε. Από τη μία streamer. Είσαι άσχετος. Είναι να φας και δεύτερο από τον άλλο streamer. Λοιπόν, αυτό είναι το τέο. Άμα το συνεχίσεις, μπορεί να φας και από το YouTube, να ξέρει. Δεν μπλέγεις. Μου βάλατε πάρα πολύ γουακαμόλε, θεωρώ. Ναι. Είναι πολύ δροσιστικό. Άρα, τι είναι. Περίμενε. Και αυτό εδώ το αλατάκι. Και στο αρπί τι έκανες. Κατά κύριο λόγο έκανα το ραπτόπουλο. Ο οποίος για πολύ καιρό... Βρήκα ποτάκι, είσαι ποτάκιας. Πουλιμότσα. Πιπώνει. Ο οποίος για πολύ καιρό κυνηγούσε
με διακαή του πόθου που ήταν η Ιζαμπέλα. Από εκεί βγήκε και ένα από τα μεγαλύτερα σε ελληνικό community. Ιζαμπέλα. Και κάπως έτσι μετά βγήκε και το Φουφουλίνα. Αλλά τότε δεν ήταν με τον Μάριο, ήταν μόνη της. Για να μαθαίνετε και ιστορία, γιατί εδώ είμαστε τι κυκλοπαιδικό. Σόλο Φουφουλίνα. Τότε στα ξεκινήματα της καραντίνας ήταν. Ναι, δεν ήταν μαζί. Προτάσει μπορεί να βγει. Και έμενε τότε θέλω να καλά στο Λονδίνο. Μετά ήρθε η Ελλάδα. Εδώ είμαστε κομπλέ. Εσύ αποφασίζεις δικό σου. Α, οκ. Κάτω που στάζει. Ξεδιπλώσου. Ναι. Λάβει όλο θέμα. Για λόγους ευγενίας και του εφαγωνίζεσαι, θα φτιάξουμε και το δικό σου και το αδερφά μου. Ωραία. Δηλαδή όχι να φάω και εσύ να είσαι όρθιος. Το κάτω από πάντα μου. Μη μου αγωνίσεις. Λοιπόν. Και τώρα εδώ προτείνεις να βάλω και την πιπεριά εδώ πέρα πάνω. Ναι, βέβαια. Πόσο το δίνεις να μην κλείνει η τορτίγια. Κοίτα, η φάση είναι μία και καλή. Η φάση είναι cringe. Τι μία, φάμε κι άλλη. Πολύ μόνο εμένα με εκνευρίζουν άτομα που λένε ότι λέμε για από κάτω. Όχι, είναι ωραίο, αλλά θέλει συνδυασμό, όχι μόνο του. Τι είπες, Ρίτα? Πάω πολύ ωραίο. Χαίρομαι. Πάω πολύ ωραίο. Γιατί εδώ πέρα, εκτός από το περιεκτικό stream, είμαστε και ψυχολογικού χαρακτήρα. Οπότε, θες εγώ να δείχνω και εσύ να λες τι ακριβώς θα φάμε σήμερα. Λοιπόν, τορτίγια. Μίξ τυριών λιωμένα, flank steak, medium προς medium rare. Έχει τυριάδο μέσα για μένα. Ναι. Μια σάλσα με ξερό κρεμμύδι, ντομάτα, μαϊντανό και χαλαπένιο μαζί με, πώς λέγεται, το φρούτο. Ροδάκι. Ροδάκι. Και τελειώνουμε με μια ωραία σατσούλα, μια σος, η οποία είναι με γουακαμόλε, lime, μαϊντανό, γιαούρτι, αυτά. Μια χαίρε. Μια χαίρε. Να βάλω το μεταλλού ψυγείο. Ψέματα. Καρέκλες, να ξεδιπλωθούμε. Να βάλω το τυρί ψυγείο. Όχι, άστο, θα πάμε κι άλλο. Ξέρεις μια χαλαπένιο που έβαλε για όλα να παίρνει πολύ. Απλά. Έβαλες όλη τη χαλαπένιο. Να βγάλω, ε. Καλή τύχη. Για να μην επαναληφθεί. Εγώ το 1 τρίτο θα βάλω. Α, μιλάμε για τέτοια. Οκ. Οπότε κάτσε να βγάλω να είμαστε εσύ. Λέω τώρα είπα χαμένη σε το βάλω. Αυτό θα πάμε κι άλλη. Αν γίνεται έξω στην οφόρα του ρεσβεσικά σου. Σπουτανάρες. Πάρε καλά, έχω το σφαγισμό από δίπλα. Πω πω μπάλες. Το θυμίζω. Σαν πιτόγυρο το τρώω. Ας το απολαύσουμε. Ας κάνει αυτό το αξιαρισκέφτηκα. Όπως είναι, να χαμηλώσω την κάμερα και φέρω εδώ και να στραβάει έτσι. Για να γίνει το σωστό το φωτεινό. Άμα είσαι γιουτιουμικός. Θέλει τρικάμερα, δεν γίνεται αλλιώς. Σπίλμπερ. Καλά, τώρα το είδα. Στο Discord, από πάνω από τη φωτογραφία σου έχεις... Ο RG, θα πήγαινα στο MasterChef αν δεν είχε επαγγελματίες. Τώρα το είδα. Κοκακόλα μετά. Μα είναι κακός. Καλή όρεξη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάνε στο προφίλ του κριτικού και δες το μπανεράκι πάνω από τη φωτογραφία. Άγιος, sorry για λίγο. Οι δυο τρίποδα έχεις. Και πάνω κάτω όλοι οι τρίποδες ίδιοι. Εγώ. Σπύρε, πρέπει να μάθεις ένα μάστερ τύλιγμα τορτίγιας να σου χυθεί από κάτω. Βλέπεις μια τροχαλία εκεί αριστερά σου.
Ναι. Μπάντο να το ανεβάσει. Ναι, ξέρω, ξέρω. Τα λέω σε φάση. Ξέρεις που κάνουμε τα βιντεάκια και τα σουμουρού. Εδώ είσαι. Ε, καλά, το καλύτερο πλάνο μέχρι τώρα στα κούκκι του Μπουλιμά. Να ζήσει ο Θεό. Λοιπόν, καλή μας όρεξη. Ας το απολαύσουν. Το πάμε να κάνουμε εξαιρετικό. Τέσσερα γράφια. Όντως δεν λέει. Πρέπει να βάλω πολύ. Είπες, δεν άκουσα. Οπότε, οπότε έχω πάω για μία, να ξέρω. Με κόβει τελικά από την λεφτά. Ναι, φίλε. Πάω, ρε. Όχι, δεν ξέρω. Ρίτα βαθμολογία. Πώς να το πιάσω και πώς να το... 8. Ωπα ρε, μας γάμισε. Ας το απολαύσουμε. Αυτό μας έβαλε. Να ξεπτύνεις. Να γίνει κλασικά κλουπάκια. Μάγιος απίστευτο. Το κρεατάκι φοβερό. Μαλακό ζουμερό όπως πρέπει. Ένα μου αρέσει πολύ όλο αυτό το κόμπο που είναι λαχανικά, αβοκάντο. Φρούτο, καυτερό, καυτερό, όλα, δροσερό, γλυκό, ζεστό, τορτίγια, τυρί. Είναι... Τώρα θα πω η Ρωσιλία. Αλλά είναι πως λένε το ουμάμι που σου βγαίνει σαν εσύ επειδή τα περιέχει όλα. Λοιπόν, τι είναι η προσεκίνητη κατεύθυνση, επειδή τα περιέχει όλα, πάει να βγει αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η σαλτσούλα του αβοκάντο. Ναι. Και κολλάει φουλ το ροδάκινο. Κολλάει πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Είχε ροδάκινο εδώ μέσα. Μαγέρισε, σου λέει. Ελαφρώς περασμένο το τηγάνι, χωρίς τίποτα, σκέτο που είναι. Μάγκες, πείτε, αν σας αρέσει αυτό το POV, έτσι πως μας βλέπετε να τρώμε, και αν σας αρέσει, από εδώ πέρα ένα streamer, το κλασικό, να εισακούσει ναι, τις επιθυμίες σας. Ας απολαύσουμε. Πόπο. Κάτσε. Να δείτε για από κοντά πώς είναι. Μια χαρά. Βάλει το μία ρεπίτα μα δεχτάνε. Τι είναι ότι είναι. Χίνει πόπο πολυμά. Πάρε μάθημα από περισμένα. Ναι, αλλά θέλουμε τέο να ρουφήξει με καλαμάνι βράδυ. Λοιπόν, στο Σάμπαθον που θα είναι το Charity Cooking, ενώ μαγειρε, θα έρθω κι εγώ εννοείται έτσι ένα-δύο ωράκι όσο θέλω ο Σπύρος. Δύο ώρες. Από δίπλα θα βρεις μια χωριά και μια γαβάδα. Με καλαμάνι. Για να το απολαύσουμε τότε παρέα. Έχω φύγει για δεύτερη για πλάκα. Και στο Σάμπαθον θα πρέπει να μαγειρέψουμε επί τόπου θα πας. Και την επόμενη. Θα φτιάξουμε φαγητά. Ναι. Που τώρα την επόμενη. Α, οκ. Okay. Θα τα πρωταγωνίσω εγώ. Οκ. Okay. Ναι. Ας απολαύσουμε. Ναι. Let's enjoy. Άρα με κόλλησε. Το πόδι είναι χίμ. Αλλά αλλού είναι το πρόβλημα. Τι είπες. Και φαντάζω ότι αυτό το δεν τρεβέξει. Να σου πω κάτι, το χαλαπένιο μόνο του είναι καυτερό. Ναι. Αλλά μέσα, ναι, μαζί με τα άλλα υλικά δεν είναι τόσο εδώ. Κάπως σαν το κάνει κάτι κάτω. Καταλαγιάζει. Ναι, και βγαίνει ευχάριστα αυτή ναι. Η αίσθηση του καψίματος. Δεν είναι τόσο καυτερό. Ναι. Πικάντικο θα έλεγα. Αυτή η καψάδα που είχε. Let's enjoy. Δεκάρι τώρα. Σπύρο. Παρακαλώ. Δεκάρι. Τι δεκάρι. Το ρέψιμο. Το δικό μου. Το ρέψιμο, το δικό σου. Ερίτα, άμα σου έλεγα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μέσα τον κόκκινο στο δωμάτιο κλειδωμένο, τι θα το κάνεις. Τι δεν σου θα κομπλώ, μιλάνε στα αυτιά μου. Άμα σου έλεγα ότι τώρα στο δωμάτιο μέσα έχουμε τον κόκκινο. Αυτό που σου έλεγε πριν τα δικά, τι θα το κάνεις. Από το chat. Δεν έχω στην κίνια μου, σχόμα κάτσε να ασχοληθώ με τον κάθε χαρά από αυτό. Μπορεί να είναι ποτακτικό και να πει μια φέτρα. Το ισχυριστεί αυτό. Και να σε βρήκα ρε επίτηδε για να
Εσύ μη με τον πηγαίνει η κοπέλα. Προσβάλλω θα λάβει, δεν βάλω και τα μέλη. Αλλά, άμα πει μετά τηλεφώνησε μου, ίσως να μας βγει σε καλό. Δεν ξέρετε το θέμα τι είναι. Τρομερά έξυπνη ιδέα. Έχει μια άλλη διαδικασία για να γίνει. Γιατί είναι ταυτόχρονα πολύ γευστικό και είναι ελαφρύ. Φουλ. Δεν σε βαραίνει. Φουλ. Και τα έχει όλα. Έχει και το λιπάκι του και την πρωτεΐνη. Ξέρεις, τα έχει όλα μέσα. Και δεν σε φουσκώνει. Δεν είναι καθόλου λίμπαρο. Πάμε να δώσω το πάνω εδώ. Μια χαρά. Έλα σλάκ, για σφάζει να σηκούνται. Πάρτε εδώ. Ρούφα. Γεια σας. Τσίας. Ας απολαύσουμε. Και αυτό εδώ το τορτιατάκι. Τέσσερα δάχτυλα το σύστημα, παιδιά. Τέσσερα. Ταξίδι ζωής στο Μεξικό, αλλά θέλει πολλά λεφτά. Λοιπόν, έχεις unlimited budget. Σε ποια χώρα πας για διακοπές? Δεν βάζω, δε. Για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, μου έχει μείνει όταν έβλεπα το World Party στον Α, που είχαν πάει Κούβα, Ουρουγουάη από εκεί. Ρίτα! Κούβα θέλει να πάει. Κι εγώ. Πάτε μαζί. Ξέρω ότι είναι πολύ ακριβά για να πας, αλλά είναι πολύ φτηνά για να κάνεις εκεί διακοπές. Ναι, ναι. Έχει ζωή φτηνή. Ναι. Και στην Ταϊλάνδη. Δηλαδή, απλά θα και φουλ φωνές από εκεί. Απλά Ταϊλάνδη, ξέρεις τι. Είναι πιο εμπορικό. Ναι, φουλ τουριστικό εννοείται. Ενώ η Κούβα θα πας και θα ζήσεις πράγματα. Πιο τσιλάριστα. Θα ζεις τα βιώματα των ντόπιων, γεύσεις, εμπειρίες, ενώ τα Ελλάδα είναι πιο εμπορικοποιημένα τα πράγματα. Μιλάω, οπότε, αν μου λες, έχουμε ένα budget, θα περιόρισω, αύριο πάμε που θέλεις, εγώ θα σου λέγα κάτσε προς εκεί, κάτσε στην Κούβα. Okay. Και εννοείται, ρε φίλε, να δοκιμάσουμε εκτός από φαγητά και οτιδήποτε άλλο θυμίζεται η περιοχή, όπως Κούρα. Γυναίκες. Εντάξει, αυτό τώρα... ναι, όχι, δεν μπορώ να σχολιάζω. Πούρα, αυτό θέλω να σου πω. Ρούμια, δεν ξέρω τι έχουν κτλ. Επειδή τώρα μεταξύ μας, από μια ηλικία και μετά. Ναρκωτικά! Όπα, από μια ηλικία και μετά, όταν έχεις ζήσει κάποια πραγματάκια, πλέον δεν επιδιώκεις τόσο αυτή την ακραία ζωή. Όχι την επιτακτική ανάγκη του πρέπει να κάνω κάτι με μια γυναίκα ή με έναν άντρα, την γουστάρει ο καθένας. Απλά για να το κάνω έτσι, να πας στο πιο ποιοτικό. Α, ότι ναι, λες, τώρα έχω ας πούμε 2 ώρες για σκότωμα. Όταν είσαι στα 20, στα χέρια σου. Λες, 2 ώρες και μπορώ να πάρω μια γυναίκα για το σπίτι, έναν διαμοιβή, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Και πάει λέγοντας. Όσο περνά τα χρόνια, μπορεί να πεις αυτό το 2 ώρακι θα το δαπανίσω πιο ποιοτικά, κάνοντας κάτι άλλο πιο δημιουργικό. Εγώ τώρα είμαι στη φάση που θα ήθελα αυτό το πιο δημιουργικό. Δεν κάνουμε το, το τσιγάρι γιατί κριτζάρεις εσύ. Ούτε για αυτό. Μάγκες, πολύ δυνατό. Δεδομένου το τι είμαστε σπίτι, τα υλικά του τι δεν είναι ντόπια, να πεις ότι δεν είμαστε Μεξικό, τα υλικά είναι εισαγωγή κτλ. Το μέσο που είχαμε κτλ. Πιστεύω ένα 9,5 στα 10 το χαρακτηρίζει άνετα. 9 στα 10. 9 στα 10. Το 10 πάει στο κάρβουνο. Ναι, οκ. Okay. Εγώ λέω 9,5 ότι είναι ένα κλικ πριν το... 9 εγώ. Ναι. Άρα 9,25. 9,25 μέσο όρο. Είναι τέβαλε 8 μάθος, ναι, άμεσο το μέσο όρο. Έβαλα 8, δεν πρόλαβα πολύ γιατί. Μου βάλατε πάρα πολύ σως από κάτω. Το οποίο ήταν... Δεν, μου χάλασε την ισορροπία. Όχι, από πάνω ήταν. Από πάνω ήταν. Δεν ήταν από κάτω. Λοιπόν, Τέο. Αλλά αν μου βάλετε σωστή ποσότητα, πιστεύω το πήγαινε 9. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι ακριβώς γουακαμόλε, είναι δεν ξέρω. Είναι σως. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάντως σε περίπτωση που ακόμη έχεις κάποιο κενό στο στομάχι ή ενδείκεται να έχεις μελλοντικά, έχουμε υλικά και για έξτρα να ξέρεις. Άμα γουστάρεις. Παραγγέλνει στο πάκο. Τι ω, έφαγε κάρτα, απορρίτω. Τι.
Γεια σου, Πόλτα! Μάγκες, ξέρετε θέμα. Ότι το συγκεκριμένο φαγητό είναι πολύ γευστικό και ελαφρύ. Απλά δεδομένου το ότι έχουμε το στήμα εδώ πέρα. Εγώ δεν θα βάλω. Οπα! Να μπορούμε να μιλήσουμε. Ναι. να ξεδιπλωθούμε. Άμα θες εδώ πέρα, το αλλάζουμε τα πετρέλαια και παραγγείλουμε και από έξω έξω. Το θέμα είναι μετά ποιος θα κάνει stream. Αυτό τους δυο με κράζουν. Λοιπόν, να τους πω κάτι για να καταλάβουν. Όταν τρώμε, φανταστείτε ότι όλο αυτό το πράγμα. Όπα, τι υπάρχει. Πρέπει κάπως να. Ωραία, το δικό του. Α, δικό του. Όταν τρώμε, φανταστείτε ότι όλο αυτό που παίρνει στο στομάχι αρχίζει να διασπάται. Και πρώτα είναι σαν μειοξέ και πάει λέγοντας. Όσον αφορά τους υδατάθρακες, διασπάται σε ζάχαρο το οποίο μπαίνει στο αίμα. Και αυτό κυκλοφορεί σε όλο το αίμα και το οργανισμός για να το κάνει counter παράγει ινσουλίνη για να το καταπολεμήσει και να πέσει το ζάχαρο στο αίμα. Όταν υπάρχει πολύ ζάχαρο στο αίμα, είναι αυτή η εφορία που νιώθουμε, που τα γκλάρουμε και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Μιλές εφορία, πονάει! Με ύψιλον φι, όχι με φι σχέδιο. Euphoria. Εφόρια. Οπότε, μάγκες, όταν έχουμε αυτή την εφορία, την τάγκλα μετά από πολύ φάει, είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσουμε. Τώρα φανταστείτε να τρώει ο Σπύρος 7 η ώρα τον άμπακο και μετά να πρέπει μέχρι τις 11 να κράξει κούλι, τσίπρα και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, να δώσει γκάζια για να δώσει content στο stream. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε λίγο κατανόηση στου content creator που δεν μπορούν να φάνε, όχι γιατί δεν θέλουν, γιατί δεν τους επιτρέπει η φύση του επαγγέλματός τους. Καλά, τι άλλο πιο βλέπετε. Ας πούμε off-stream, θα τρώγα άλλο ένα. Καλά, off-stream τώρα θα. Θα παράγω τα πετρέλαια εδώ πέρα, εντάξει. Σπύρο, πολύ άλλο πιο δεν το έχω σκεφτεί. Μπράβο, Θεό, εσύ το σκέφτε. Σα απολαύω. Το chat, όχι εγώ. Το chat. Το chat πρώτα είναι εμεί που πολύ ήπιο πιο γι' αυτό. Θα το κάτσει κάτι, δεν το βλέπω. Κρίζω και. Άντε, θα μην κάνει κάτι. Εγώ τελειώσω. Είναι υπερβολή να φάει μια δεύτερη, αλλά το κατσικάκι πιστεύω είναι το φρουτάκι. Εσύ αποφασίζει. Your life, your decision. Όχι, ξέρει το θέμα. Είμαι από του ανθρώπου που θεωρώ σε εισαγωγικά αμαρτία. Γιατί τώρα μην μιλήσω για θρησκεία. Που θεωρώ σε εισαγωγικά αμαρτία. Το να αφήνει φαΐ. Ναι, αυτό. Προφανώς. Θεό, κάνε μας μία ανάλυση για το χαρακτήρα του Chris. Παιδιά, είναι αυτό που βλέπετε. Είναι ένα αγνώστη άνθρωπο. Δεν κάνει άκτη δηλαδή. Ναι, είναι ένας αγνός άνθρωπος όπως το βλέπετε. Απλά για τις ανάγκες του βίντεο λέει κάποια πράγματα με τον τρόπο που τα λέει. Αυτό. Τρομερό παιδί. Πραγματικά χαλή να τον πατήσεις. Άμα τον ξέρεις παιδί μου. Δηλαδή εγώ του λέω θα δω καβάλα. Χωρίς να τη σκέψη αλλά μην είναι σε μένα μου λέει. Ό,τι και να σας πω είναι τίποτα. Είναι αυτό που βλέπετε και μακάρι να, όλα τα μακάρι να πάει τάπα, να, ξέρω, να φτάσει 100 κάπα. Θα φτάσει, θα φτάσει, ναι. Θα φτάσει. Σίγουρα θα φτάσει. Σε ένα χρόνο. Και το καλό με τον Chris είναι ότι παρότι είναι αγαθός χαρακτήρας μπορεί να τανκάρει πάρα πολύ. Okay. Τα κακά σχόλια. Δηλαδή δεν τον επηρεάζουν τόσο. Έχω καλησπέρα και από τα μποτάκια. Τι είναι? Πού είναι τα μποτάκια? Πείτε ένα γεια. Και σκάει όμως μποτέλης. We are not eating gyros, we are eating tortilla with steak. This is yesterday food. This is lamb. Yes. In the oven. Γεια σου, RMX, καλησπέρα. If you want to see how Spiros cooked this lamb, thank you. Πώς λέτε, exclamation mark. YouTube. And tomorrow at 12 o'clock at afternoon, afternoon, right? Πώς είναι, ναι. At afternoon, it will be published in YouTube of Pulmania. Subscribe, like. Bell. Κανονικά είναι Bell Notification, κάπως έτσι. Notification. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τι κάνεις, γεια σου. Καληνότσες. Όλα good. Σάπλωνα πριν.
Where are you from? Από το Μενίδη λέει. Α, Μενίδη έμενα. Έλα. Για δύο χρόνια. Πολύ καλή περιοχή. Greetings from Κωνσταντινούπολη. Oh, έμενα... my neighbor, how you doing? Hello, hello. Έμενα Μενίδη, δούλευα Ζεφύρι. Οπότε, όλοι εσείς οι tryharder του πληκτρολογίου που ενίοτε κάποιες φορές μου τη λέτε. Δεν έχετε ιδέα. Να ξέρετε, ναι, δεν πάει το μυαλό σας το τι έχω βιώσει και το τι, το τι έχω κάνει. Ω, εντάξει. Κοίτα, πιστεύω, όχι, δεν ασχολούμαστε. Τι δουλειά έκανες όμως, δεν μας είπες. Να μη σε νοιάζει. Μα μου λάγει πολύ ευχαρίστως να σου απαντήσω σε διάφορα στο Ίσταμα. Δυστυχώς, κάποια πράγματα λέγονται και κάποια πράγματα δεν λέγονται. Λοιπόν, το σωσάκι μου άρεσε πάρα πολύ, νότρο. Ναι. Ή και γιαούρτι, Ρίτα. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. GRX, καλώς ήρθες. Με νίδι, καλύτερο γλυφάρα. Μάγκες, να σας πω, εμπειρία από την Αθήνα. Με νίδι, μένουμε κατά κύριο λόγο, είναι χωρισμένο σε δύο περιοχές. Είναι το μισό Μενίδη που είναι το καλό Μενίδη που λέμε. Γεια σου, Μεταχνή. Υπάρχει καλό Μενίδη. Και το άλλο μισό που είναι το we are finished. Λιγότερο καλό. Στο λιγότερο καλό είναι που μένουν οι γνωστοί οπαδοί καλλιτικής ομάδας. Στο καλό είναι που μένουν πατροπαράδοτα οικογένειες ποντιών που είναι επιχειρηματίες κανονικά οι άνθρωποι της. Νορμάλ οικογένειες. Εντάξει. Μένουν και κάποιοι που κάνουν και άλλες business. Πιο ύποπτες. Ναι. Αλλά κατά κύριο λόγο μένουν νοικοκύριδες, επιχειρηματίες κτλ. Που είναι όχι πολύ καλή περιοχή, με την πλατεία του, με τα συντριβάνια του, με καινούριους δρόμους. Σου λέω ότι παθαίνεις πλάκα. Γνώμη για συνεργασία με Ραδόπουλο. Ναι, οκ. Okay. Δεν θα κάτι... το... Βγήκε το... Για πες. Δεν θα το σχολιάσω. Θα πω ότι ήταν οτιδήποτε παίρνουμε σαν εμπειρία στη ζωή είναι κέρδος για να μαθαίνουμε και να συνεχίζουμε να γινόμαστε καλύτεροι. Βγήκε το ρομπότο Κασελάκης. Ναι, αλλά πάμε δεύτερο γύρο την επόμενη Κυριακή. Για, αυτό που ήθελα να πω. Μενίδη, Ζεφύρι και γενικότερα εκεί γύρω από Ιώσια, σε όλη την δυτική περιοχή του νομού Αττικής, προς τα εκεί, έχουν τρομερά τρελά ψητοπολία. Γενικότερα. Σούλες και τέτοια. Ναι, οι γνωστοί οπαδοί καλλιτικής ομάδας. Φαντάζομαι ότι τρώνε σε καθημερινή βάση μόνο ψητά. Μόνο κρέας. Κατά κύριο λόγο παραγγείλουν απ' έξω γιατί βαρνούνται να μαγειρέψουν. Αν μπουν στη διαδικασία να ψήσουν ίδιοι, θα ψήσουν κάτι πολύ σπάνιο. Όπως κάποια ζώα που δεν κάνει να αναφέρουμε. Λοιπόν, in this sauce it's avocado, parsley, lime and yogurt. And salt. Ναι. Και μετά γυράδικα, ψητοπολία, αλλά πάρα πολύ τίμια. Δηλαδή, συγκριτικά με την υπόλοιπη Αθήνα, πιστεύω εκεί πέρα σε αυτές τις περιοχές είναι μαζεμένα τα πιο τίμια ψητοπολία που έχει η Αθήνα. Okay. Αυτό. Και το κάνουμε κανένα πεντάλεπτο, έτσι. Chris, ok. Λοιπόν, σήμερα που σε κάλεσα για το cooking, ναι. Τι περίμενες να φας? Είχες κάποια ιδέα, κάτι στο μυαλό σου? Όταν είπες mix και χθες που... Αμερική με Μεξικό. Αμερική με Μεξικό. Η αλήθεια είναι ότι πήγε στο μυαλό μου κάτι σε στήλη ότι θα είναι, πώς το λένε, σαν νάτσος. Ότι θα φτιάχναμε δικά μας νάτσους με κάτι να το βουτάμε. Τέλος πάντων, κάτι παραπλήσιο με αυτό. Απλά ήταν διαφορετική εκτέλεση και το πώς το φτιάξαμε. Okay. Ήταν πολύ νόσιμο, όσο λέω, το απόλαυσα πραγματικά. Κατσίκι καλύτερο. Κατσίκι καλύτερο, αλλά ξέρεις ποιο το θέμα. Να πάρα γαμιδό τα μεξικάνικα. Να σου πω ποιο το αλλά θέμα. Η ελαφρότητα και η υδροσία που σου προσφέρει δεν υπάρχει. Θα σου πω γιατί πολλές φορές παρεξηγούμε κάποια υλικά. Πες ότι αυτή τη στιγμή είχαμε 3 κιλά κατσίκι μπροστά. Άμα δεν είχες αλάτι, λεμόνι, πιπέρι. Δεν τρώγεται. Το κατσίκι θα ήταν 50% κάτω. Δεν τρώγεται. Δηλαδή, να δίνουμε τα σπέκια και σε κάποια υλικά που τα θεωρούμε δεδομένα που γι' αυτά βοηθάνε. Στην τορτίγια, για να συμπληρώσω, μπορεί να φάνηκαν πολλά τα υλικά, αλλά όλα είχαν το ρόλο τους. Ναι. Το καθένα δούλεψε καταλυτικά όπως έπρεπε. Δηλαδή, άλλο έδινε το γλυκό σκι, άλλο το ξύνο, άλλο το αλμυρό. Το δροσιστικό, άλλο το δροσερό, άλλο το καυτερό. Άλλο το δροσερό σε θερμοκρασία. Το ζεστό στη θερμοκρασία. Είχε το καθένα. Flank steak τι είναι? Το flank steak είναι το μέρος της μοσχαρίσιας, του μοσχαριού που είναι στα πλευρά. Είναι εδώ πέρα. Είναι όχι στο στήθος, στα πλευρά. Εδώ είναι τα flank steak. Και δεν δουλεύουν πολύ, γι' αυτό είναι και μαλακά. Ερώτηση. Λεμόνι στο κατσίκι, μπάναμπι. Σας συμφωνήσω.
Λάπα. Σωστό. Αυτό είναι το flank steak. Λάπα. Αλλά είναι, ήταν Ουρουγουάης και λίγο συντεμένη. Ελαφράς ορίμανσης. Isn't there any καρπούζι? No. We don't have καρπούζι. Ερώτηση. Από το χοιρινό τα πλευρά βάζουμε την πανσέτα τη λεγόμενη. Ναι. Αντίστοιχα το μοσχάρι. Όχι. Από το χοιρινό κοιλιά βγάζει την πατσέτα. Ναι, ενώ τα πλευρά μου πάρει προς τα κάτω. Κοιλιά, κοιλιά. Τα πλευρά είναι τα μπριζόλες. Τα ψηλάλες. Εδώ, εδώ. Ναι. Εδώ, κοιλιά. Όχι, ψηλά βάζουμε τις μπριζόλες, χαμηλά την πατσέτα. Όχι, η πατσέτα ναι, από όλη την κοιλιά. Ναι, αντίστοιχο μέρος του μοσχάρι έχει για να βγάλει πατσέτα. Ναι, είναι το brisket. Brisket. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Το brisket είναι αυτό που έχεις δείξει εγώ μερικές φορές που το κάνουν καπνιστό που είναι τέρμα μαύρο απ' έξω και το κόβουν φέτες και πουλιώνει και το τραβάνε και. Το κάνουν pork σε. Μοσχάρι είναι, απλά λιώνει. Όχι pork το χοιρινό. Το διαλύουν. Είναι αυτό το θρηματισμένο που κάνουν. Όχι, όχι, φέτες, φέτες. Το brisket είναι όλο το στήθος του μοσχαριού. Ναι. Είναι ένα πράγμα τέτοιο και το κάνουν barbecue στον καπνό. Εγώ φίλε, αυτό που ζηλεύω τους Αμερικάνους είναι που έχουν κάποια καπνιστήρια. Στον barbecue είναι θεοί. Που τα βάζουν μέσα. Είναι θεοί στον barbecue. Τα περνάνε με σφουγγαρίστες ξέρω κάθε μία ώρα να τα περνάνε τη μαρινάδα και όλα. Αλλάζουν αυτά, τα κλείνουν, τα ανοίγουν. Φίλε, σε αυτό το κομμάτι οι Αμερικάνοι είναι χρόνια μάστορες. Και σε ποιότητα κρέατος. Και σε διαχείριση κρέατος όπως ο. Φυσικά να πούμε σε αυτό που λέει ότι το barbecue στην Αμερική ξεκίνησε από τους Αφρικανούς που ήρθαν στην Αμερική. Αυτοί ξεκίνησαν το barbecue. Και το εξελίξαν οι Αμερικάνοι. Ναι, αργεντίνικο barbecue. Άλλο. Άλλο πράγμα. Άλλη φιλοσοφία. Do Greek people consume a lot of pork? Yes. Especially γύρος. Γύρος. Στρο, το καλαμάκι. Τι σουβλάκι, you know. Σιγά που ταξίδι το σουβλάκι. Το στρο το για τους Αθήνες. Χινό σουβλάκι. Of course. Ρίγανη στην πριζόλα, όχι στη μοσχαρίσια. Στη χοιρινή, ναι. Όχι στη μοσχαρίσια. Ξέρεις ποιοι άλλοι έχουν πολύ ψηλά το χοιρινό ένα του μοσχαριού, οι σκανδιναβικοί λόγοι. Έλα. Το θεωρούν ανώτερο το χοιρινό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έτσι το έχουν. Επίσης οι μουσουλμάνοι δεν είναι καθόλου χοιρινό. Καλά, ειδικά όταν έχουν ραμαζάνια και τέτοια που είναι το tryhard. Δεν τρώνε και καθόλου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάνε fasting. Μόνο τσάι και νερό. Που είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά τελειώνει. Λοιπόν. Εσύ, όλα άμα είναι να πάμε μέσα, εσύ. Νερό. Σόδα. Φυσικό ανθρακούχο. Όχι, όχι νεράκι. Για μένα είναι νεράκι. Φυσικό απόλυτα. Όχι νεράκι. Μόνο νερό. Γι' αυτό πάμε μέχρι εδώ να μην ξεδιπλωθούμε. Ούτε σόδα. Τίποτα, τίποτα. Okay. Κοίτα, όταν κάνεις. Μοσχάρι, αλάτι, πιπέρι. Βούτυρο, σκόρδο, μέχρι εκεί. Και δερολίμα. Εγώ φαντάζομαι ότι έχω κόψει λίγο αναψυκτικά. Δηλαδή, ζήτημα είναι να πιάνω το εξάμεινο και άμα. Από τη στιγμή που το έχω κάνει αυτό και κάνω τη διατροφή τη γυμναστική μου, το στομάχι, τα χωνέδια, τα λέθη σε χρόνο. Κομπλέ, από δεν έχει δεν έχω τέτοια θέματα. RMX, if you eat normally pork, you don't have problem. It's a little bit more. Dirty. No, dirty. Yeah. It's more fatty, but. Unhealthy. It doesn't matter if you eat one in a month. The problem is to eat all every day. Εγώ πάλι θα πω ρε φίλε ότι έχει να κάνει ανάλογα με τα ποσοστά λίπους που τρώω στην καθημερινή βάση. Δηλαδή, αν να φας ένα κιλό κάθε μέρα, άλλο 200 γραμμάρια χοιρινό κάθε μέρα. Άρα, άμα τρώω με μέτρο, πιστεύω δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και το θέμα είναι και τι τρως. Μην τρως απ' έξω να τρως τα δικά σου. Καλά, εννοείται. Πας στο δερμάτι, το ψωμί. Ο λαϊκαζής συζήτηση, συγγνώμη μετά. Θα το δούμε μετά, ρε. Σίγουρα, σίγουρα. Τεράστια συγγνώμη. Μου στείλε μήνυμα ο κουμπάρος σου που είναι κοινός γνωστός με τον αδερφό μου. Ναι. Α, δεν ξέρω, για πες. Και. Έχουμε συνέχεια. Και μου λέει τούπα του παιδιού να ξέρεις τι είσαι κτλ. Και μετά σου λέω έσχισε το κεφάλι μου, λέει να έκανα βλακεία όντως. Το κατάλαβα, ναι, το κατάλαβα, ναι. Απλά μου λέει εκείνη τη στιγμή, νόμιζα ήταν η ώρα, ότι ήμουνα και από το πρωί στο πόδι, νόμιζα ότι κάποιος ήθελε να μου κάνει κακό. Αυτό ξέρω. Σίγουρα δεν έχει κάνει εμβόλιο και σίγουρα δεν έχει πάρει ταυτότητα καινούργια. Κοίτα, ναι, το ότι το ρώτησα και μου είπε ότι είναι φαν της Λατινοπούλου και κατάλαβα πολλά. Εκεί λέω, φωνή λογική σε λίγο. Πουλάμε Nike, δηλαδή, αλλά είμαστε λογικοί πάνω απ' όλα. I consume it especially when I'm abroad. Με αρχοσύν 3 κιλές of pork βάζει με χώρη την Θεσσαλονίκη. Ωπα ρε, you're too much. Το κλίπ αυτό υπάρχει, ποιο λέει το λαϊκατζί. Σλα. Αμα εννοείς αυτό που σου λέω, όχι, μου το πω off the record που πάρω σου. Ρε τη Σλατίν. Μου είπε, έχει και τα τουάζ, δεν ξέρω. Τι?
ασπίδα με λάμδα. Α, και... είναι Έλληνα. Ναι, ναι. Δεν γίνει τα σου. Να σου πω τα σκουπίδια τα πετά αβοκάντο. Ναι, ναι, ναι. Εδώ. Αβοκάντο. Αβοκάντο. Και αυτό εδώ το αβοκάντο. Τα σκουπίδια που τα έχεις έτσι εδώ πέρα. Κάνει καμιά εξόρμηση ο Ράφα. Όχι. Α, όχι. Δεν χάσουμε κάθε μέρα. Ρίτα, είσαι κομπλέ ή θες κανένα ακόμη? Όχι, θα πω πιο αργά. Να ένα λάπκα να βάλω. Μιλάμε για λάτσα σοβαρή τώρα. Τι μαλάκες. Σαν είμαι σε μαγαζί καλοκαίρι, σε ζώνη ξέρω, για να σε βάζει πίσω από κάτι δυνατικά. Άστο, δεν μπλέκεις. Την πιπεριά, την κρατάω. Όχι, έτσι. Α, βασικά βάζει εδώ στο... εκεί είναι την άλλη, είναι για να την φάω. Σε βαραίνει, ναι. Να σχόλεις από το τραπέζι να μπορείς να λειτουργήσεις. Και να είσαι κύριος. Ναι, να μην είσαι μπετωμένος, με βαρύ στομάχι. Ο Ράφα μια φορά κάτι λαζάνια λαφτάρισε, απλώς και ανέβηκε στον πάγκο. Τι είναι. Θέλεις το λιπάκι του. Ναι, ναι, ναι. Άκασε να επαναφέρω την κάμερα εκεί που ήταν. Άστε την εδώ, πάμε μέσα. Μην την πειράζει. Γεια. Αύριο μεθαύριο. Κάντε τέτοιο, washing stream. Τι είναι το washing stream? Washing, το πλύνει το πλάτο. Όχι. Λυπάμαι. Κρύπη, προσπάθησα. Να το πίνω βάρο μα. Σαν όλα τέλεια, μου ξέρετε. Όλα τρία. Μια χαρά. Άλλο επισήμως σου μάνα και μπορεί όντως να μην τρώει κοινό και να μην πέρα λόγω, αλλά όπως η Ιταλία είναι δύο, ναι. Θα δω να μην τρώει κοινό. Ναι, οκ. Εντάξει, Μάκρυς, μπορείτε πολύ τη μέρα να κάνετε ένα διάλογο, δεν είναι ανάγκη να πάζεστε. Λοιπόν, νερό σου βάζω. Όχι, όχι, κοπλέ, καλώς. Ωραία. Άρα, εσύ μας θα την κάνεις, θα κάνεις. Εγώ σκέφτηκα να καθίσω μαζί. Όταν βλέπουμε τα βιντεάκια όλα, ναι. Όταν είναι για ελληνική επικαιρότητα, να φύγει. Που ξεδιπλώνεσαι με τον τρόπο που μόνο εσύ ξέρει. Τέλει. Έχει να κάνει. Ωραία, πάμε στα δικά μα. Να κλείνω φόρο σε αυτά. Τι βάζει πάνω στα μουσική. Επίση το φώτα. Βεβαίω. Πάμε στο 2-1. Σκάσα.